Έφτασε, κυρίες και κύριοι, έφτασε. Καλημέρα σας, τι κάνετε, η Παρασκευή. Ναι, ποιος εσύ? Εγώ σου είπα να κάνεις μια κόρη μεγαλώνες και τη βγάλεις Παρασκευή, γιατί είσαι μικρός ακόμη. Όχι, θα την πω Θέκλα την κόρη, άμα τη φέρω. Μην ανοίγεις τα πληγές. Εμένα η κόρη μου είναι Κυριακή πάντως. Καλή σας μέρα λοιπόν. Καλημέρα. Όλες οι μέρες είναι ωραίες για μένα. Γι' αυτόν εδώ είναι η Παρασκευή και για το γκάλερι το μισό. Για τους άντρες γενικά είναι ωραία η Παρασκευή. Εμένα, για μένα όλες οι μέρες είναι ωραίες και όλες οι ηλικίες είναι ωραίες. Όμως. Όλες οι ηλικίες. Για μένα ναι. Όμως έχει κόσμο ο οποίος θέλει να μείνει για πάντα νέος. Νομίζω περισσότερος κόσμος θέλει να μείνει πάντα νέος. Μη σου πω όλοι. Όλος ο κόσμος θέλει να μείνει πάντα νέος. Ακόμη και αυτοί που λέμε ότι είμαστε εντάξει με την ηλικία μας. Όλοι. Ακόμα και αυτοί που λέμε ότι είμαστε εντάξει με τα κιλά μας, θέλουμε να είμαστε αδύνατοι. Μα είναι δυνατόν να πεις ότι χόρτασα ζωή. Κοίταξε, ένας άνθρωπος που είναι υγιής ψυχικά και δεν πάσχει από κάποια σοβαρή διαταραχή όπως κατάθλιψη για παράδειγμα, σοβαρής μορφής, ναι, θέλει να του αρέσει η ζωή και δεν τη χορταίνει. Λοιπόν, σήμερα, ιατρική και αυτά και... σήμερα έχουμε μαζί μας τον γεροντολόγο, βιογεροντολόγο, τον ιατρό, τον δόκτωρα Μάριο Κυριαζή, για να συνεχίσουμε τη συζήτηση από εκεί που την αφήσαμε την προηγούμενη φορά και να απαντήσουμε στο ερώτημα μιας τηλεθεάτριας, η οποία ρωτάει, είναι κακό που θέλω να μείνω για πάντα νέα? Όχι. Πειράζει που θέλω να είμαι για πάντα νέα? Όχι. Πειράζει? Όχι. Υπάρχει τρόπος να μείνεις για πάντα νέος? Όχι. Δεν το ξέρεις εσύ αυτό. Να μας απαντήσει ο γιατρός, παιδί μου. Υπάρχει ποια είναι η αντιγύρανση κατά τον δόκτωρα Μάριο Κυριαζή? Μπορείτε να μας πάρετε και τηλέφωνο. Θα σας πει το τηλέφωνο ο Πέτρος. Το μαγικό τηλέφωνο νεότητας. 22580888. Να σας πιάσει ο κόσμος. Παιδιά, όταν πιάσετε τηλέφωνο, κάτι του παρατήρησε, μας περιπέζει. Γιατί έχουμε σοβαρά θέματα τώρα. Λοιπόν, 22580888, το προσωπικό email της Θέκλα, thekla.petrouda@yahoo.gr. Η σελίδα μας στο Facebook, Θέκλα Μιλάμε Ανοιχτά, ελληνικούς χαρακτήρες. Και τα Instagram, Θέκλα Πετρίδου και Πέτρος _ Αθανασίου _ για πάντα νέοι. Λοιπόν, για πάντα νέοι. Πάμε να δούμε τι θα δούμε. Και επιστρέφουμε. Δεν είπαμε να είσαι σοβαρός. Είμαι σοβαρή. Παρασκευή. Σοβαρή. Έχουμε ένα πολύ ευχάριστο θέμα σήμερα. Πάμε να δούμε τι θα δούμε. Σε λίγο. Μιλάμε ανοιχτά και αναλύουμε την επιστολή μιας τηλεθεάτριας που θέλει να μείνει για πάντα νέα. Μήπως κάποιος θέλει να μείνει για πάντα νέος επειδή νιώθει πως δεν βίωσε όσα δικαιούταν να βιώσει όταν βρισκόταν σε νεαρή ηλικία? Υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός στην σημερινή κοινωνία? Από ποιες φυσιολογικές διαδικασίες περνάει το ανθρώπινο σώμα κατά την γύρανση? Τι είναι η αντιγύρανση και πώς μπορούμε να την επιτύχουμε? Πώς μπορούμε να απολαύσουμε την περίοδο της τρίτης ηλικίας? Η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός. Όλοι έχουμε το δικαίωμα να ζήσουμε ξέγνιαστοι σε όποια ηλικία βρισκόμαστε. Ας μιλήσουμε ανοιχτά. Καλημέρα. Γιατρέ μου, καλώς όρισες. Τι καλώς κάνεις? Καλημέρα. Καλώς σας ήβρα. Πάντως ήρθα γλύωρα σήμερα, αν μπορείς να πεις. Ήρθες λίγο πιο γλύωρα από την Ο γιατρός είναι ο μόνος καλεσμένος στην ιστορία της εκπομπής που είναι πάνω από 230 εκπομπές που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, που έχει κάνει παρατήρηση στον αέρα, το οποίο δείχνει ακριβώς το θάρρος της γνώμης του, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Αν κάνεις κανένα λάθος, μπορεί να σου κάνω άλλη παρατήρηση ή άλλο θέμα. Ωραία. Λοιπόν, εγώ του είπα φυσικά σήμερα, του είπα επειδή την προηγούμενη φορά που ήρθες, για να σου πω την αλήθεια, δεν σε έψαξα, δεν σε έκανα Google search. Εντάξει, δεν σε έψαξα. Παραδέχομαι το. Έτσι μπορούμε να τα κάνουμε νουλά κάθε φορά. Έψαξα το θέμα περισσότερο. Ναι. Και αυτή τη φορά, επειδή ενώ κάναμε την εκπομπή, μας είπε ο Βαγγέλης ότι είχες δεχθεί πρόταση για Νόμπελ, που δεν το ήξερα εγώ, αυτή τη φορά έψαξα. Και θέλω να ενημερώσω τον κόσμο ορισμένα πράγματα για τον γιατρό πριν να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ο δόκτωρ Μάριος Κυριαζής είναι ιατρός και γεροντολόγος που βοήθησε στην επισημοποίηση της έννοιας του όρου αντιγύρανση. Εσύ, γιατρέ, από ό,τι είδα, σπούδασες στην Ιταλία, αλλά έχεις δράσει για πολλά χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ναι, έκανα ιατρική στην Ιταλία. Μετά έμεινα περίπου 30 χρόνια γενικά στο Ηνωμένο Βασίλειο. 30 χρόνια.
Ναι, δηλαδή ο γιατρός τα τελευταία πόσα χρόνια είσαι εκεί Έχει δύο χρόνια και κάτι. Μόνο δύο χρόνια. Ναι. Λοιπόν, έχει επίσης συμβάλει στο, και έχει κάνει και σπουδές βιολογίας πέρα από τις σπουδές ιατρικής. Είναι πολύ σχηδείς οι σπουδές σου. Δηλαδή, όσο το διάβαζα, τόσο φτιαχνόμουν με την καλή έννοια, γιατί γουστάρω πάρα πολύ τους ανθρώπους που είναι ανοιχτοί στη γνώση και έχουν ανοιχτό πνεύμα και δεν περιορίζονται μόνο σε έναν τομέα και έχουν την νεανική διάθεση. Να πάρει και σε άλλους τομείς, φυσικά όταν είναι και ακαδημαϊκοί, όπως είστε εσείς πέραν από γιατρούς. Έχει συμβάλει στο θέμα της βιολογικής γεροντολογίας και στο επιστημονικό κίνημα με στόχο να καταργήσει τον ακούσιο θάνατο από τη γύρανση. Ναι. Δεν τα ξέρα τούτα. Είναι κάτι αρκετά σπουδαίο τούτο, διότι ναι. Η γύρανση είναι που μας φέρνει τις χρόνιες αρρώσκες που οδηγούν στο θάνατο μετά. Γι' αυτό όταν δεν υπάρχει γύρανση, με οποιοδήποτε τρόπο που ακούσιο μπορεί να μελετήσουμε. Ακούσιο θάνατον από τη γύρανση. Δηλαδή, σαν να μας λες, γιατρέ, ότι ο κόσμος είναι καταδικασμένος να πεθάνει χωρίς να το θέλει, λόγω γύρασης. Ναι. Και σέναν η έρευνα σου και η προσπάθεια σου μαζί με την ομάδα σου, προφανώς, έχει στόχο να βρείτε τον τρόπο πώς να αποφύγουμε τη γύρανση και το θάνατο από γύρανση. Ακριβώς. Έχετε ιδρύσει το Ίδρυμα ΕΛΠ. Πεις απροσδιορίστου ορίου ζωής. Σωστά ναι. Το λέω. Σωστά είναι στα ελληνικά, ναι. Στα ελληνικά είναι αυτό. Στα αγγλικά πώς είναι ΕΛΠΙΣ, είναι πάλι... Είναι αρχικά ΕΛΠΙΣ Foundation for Indefinite Lifespans. Δηλαδή να ζούμε χωρίς να έχουμε όριο θανάτου, εκτός αν μας σκοτώσει κάτι άλλο, εκτός από την γύρανση. Μάλιστα. Άρα το ΕΛΠΙΣ, το ίδρυμα που έχετε στην Αγγλία, είναι ένα ίδρυμα προσδιορίσεως του ορίου ζωής, μια επιστημονική οργάνωση. Γιατρέ μου, βάρτε το κινητό σου εκεί, γιατί κάνει παρεμβολές. Ναι. Αν το έχεις στην τσέπη δίπλα από τον... Ναι. Λοιπόν, μια επιστημονική οργάνωση που μελετά βιοιατρικούς και μη βιοιατρικούς τρόπους για την εξάλληψη της γύρανσης. Και γι' αυτό το λόγο είχατε υποψηφιότητα για τον Νόμπελ ιατρικής. Τώρα κάνει νόημα. Ναι, βέβαια. Το 1992 ιδρύσατε τη Βρετανική Εταιρεία Μακροζωίας. Πώς λέγεται στα αγγλικά? British Longevity Society. British Longevity Society. Μια μη κερδοσκοπική οργάνωση με στόχο την παροχή πληροφοριών που βασίζονται στην έρευνα για την υγιή γύρανση, για το ευρύ κοινό. Και η δράση της εταιρείας εστιάζεται στην υγιή γύρανση. Άρα τώρα έρχεται άλλος όρος. Υγιής γύρανση. Ναι, είναι σχεδόν διαφορετικό το θέμα, διότι γερνούμε, θέλοντας και μη γερνούμε, αλλά μπορούμε με ορισμένες διαδικασίες να γερνούμε χωρίς να είμαστε άρρωστοι, χωρίς να έχουμε ασθένειες. Άρα είναι το ένα το κομμάτι της έρευνας για το πώς μπορεί να βρεθεί τρόπος και βιοιατρικός και μη βιοιατρικός, ώστε να μην κινδυνεύουμε από ακούσιο θάνατο λόγω γύρατος όλοι, γιατί είναι de facto κατάσταση τώρα για όλους μας. Δηλαδή, όπως είναι τα πράγματα έτσι, τώρα, ξέρω ότι κάποια στιγμή θα γεράσουμε τόσο πολύ που θα πεθάνουμε. Ναι. Άρα, εκεί είναι η έρευνα σας, αλλά σε θέμα πρακτικής προσφοράς στο κοινό, ιδρύσατε αυτόν τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό, που έχει στόχο να πληροφορείτε το κοινό. Να εκπαιδεύσετε, to educate. Εντάξει, ναι, πληροφορείτε και εκπαιδεύετε το κοινό. Με πρακτικών τρόπο, για θέματα που μπορούν να κάνουν ήδη, για να αποφεύγουν τις ασθένειες της γύρανσης. Μάλιστα. Και γι' αυτόν τον λόγο είναι πολύ χρήσιμη η συμμετοχή σας στις εκπομπές, που από ό,τι έχω δει στο βιογραφικό σας, έχετε συμμετέχει σε εκπομπές σε όλον τον πλανήτη, όχι μόνο στην Κύπρο. Και στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες χώρες. Ναι. Πολλά σπουδαία σου καλεσμένο να ζητήσει. Ναι. Όχι, δεν το καταλάβαμε μου την πρώτη φορά. Νομίζω ότι κατάλαβες. Κατάλαβα το, αλλά τώρα πιάτσο ψήξα τον περί του. Κοίταξε, εν καλή φάση, όταν γνωρίζεις κάποιον άνθρωπο, να μην είσαι προκατηλημένος, να είσαι τάπουλα ράζα. Εγώ κάνω το συνέχεια τον το πράγμα, για να τεστάρω το αίσθηκτο μου. Φαντάζομαι είναι ψυχολογική τεχνική του τι μου κάνεις. Ναι, ίσως. Αυτό το είχαμε εκπαιδευτεί ως ψυχοθεραπευτές, ότι να ξεχάσεις ό,τι γνωρίζεις πρωτού δεις έναν καινούριο άνθρωπο, ώστε να μην είσαι προκατηλημένος και να καταλάβεις από μόνος λευκό σου. Λευκό χαρτί, ναι. Ναι. Και εγώ με τους περισσότερους καλεσμένους κάνω αυτό το πράγμα. Δεν τους ψάχνω προηγουμένως, εκτός και αν τους γνωρίζω, και τους γνωρίζω στην πράξη. Ωραία, έτσι λοιπόν, πρέπει να είναι. Ως βιογεροντολόγος, άρα ο τίτλος του είναι βιογεροντολόγος, όχι απλά γεροντολόγος, βιογεροντολόγος.
Ο δόκτωρ Κυριαζής δεν συμμερίζεται την άποψη ότι η αντιγύρανση περιλαμβάνει τα καλλιντικά προϊόντα ομορφιάς και θεραπείες γρήγορης λύσης. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Αντιγύρανση είναι σε όλο το σώμα. Ναι. Τα προϊόντα ομορφιάς είναι στο πρόσωπο, στο δέρμα. Ναι. Δηλαδή δεν είσαι υπέρ των μπότοξ, για παράδειγμα. Ή των ενέσεων υαλουρονικών. Δεν είναι θέμα να είμαι υπέρ τους ή όχι, απλά δεν είναι αντιγύρανση. Δεν σταματούν το γύρανση. Είναι για ομορφιά, για μια βιτρίνα είναι από ό,τι καταλαβαίνω. Χατσαρίσματα τούτα. Εντάξει, αλλά... Χατσαρίσματα, δηλαδή φαίνεται, μπορεί να φανεί πάνω στο πρόσωπο ότι κοιτάξτε με εμένα αν έκανα τώρα ανύψωση βλεφάρου, όπως το λένε αυτό. Νομίζω δεν χρειάζεται να κάνεις. Ναι, μια φορά είπε μου κάποιος οπτικός. Ξέρεις, πρέπει, νομίζω, να κάνεις προληπτικά μια ανύψωση βλεφάρων. Γιατί την ώρα που σε κοιτάζω στο μηχάνημα, πέφτουν τα βλεφαρά σου. Και του λέω, αυτό το πολύ στενό σου συγγενικό πρόσωπο, για θύμις μου τι δουλειά κάνει. Μου λέει, είναι πλαστική χειρουργική, ασχολείται και είναι ειδικό αυτό το πολύ στενό μου συγγενικό πρόσωπο. Καλά, αυτό είναι πώς παρουσιάζεται το άτομο. Μάρκετι, ναι. Όπως φαίνεται, είναι η κοσμητολογία. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι πεσμένα τα βλέφαρα, αφού το πεις και εσύ. Αλλά θεωρώ ότι είναι για σκοπούς πώλησης υπηρεσιών, δηλαδή πολλοί άνθρωποι λειτουργούν ως agents του marketing. Και είναι κάτι που δεν το θέλουμε εμείς εδώ στην εκπομπή. Δεν θέλουμε να προβάλλουμε οτιδήποτε το οποίο είναι πήγαινε να αγοράσεις ένα προϊόν το οποίο απατηλά σου υπόσχεται πώς θα σε διατηρήσει νέο. Ακόμη και αν πετύχει η τοπική λύση, είναι τοπική, δεν είναι ουσιαστική. Από μέσα πάλι γερνάσει. Ανταυτού, ο δόκτωρ Κυριαζής ορίζεται την αντιγύρανση ως ένα κλάδο της ιατρικής επιστήμης και της κλινικής ιατρικής. Και όταν λες κλινική ιατρική, εννοείς αντιπαράθεση με την ερευνητική ιατρική. Ακριβώς, δηλαδή, οι ιατροί οι οποίοι δουλεύουν με κόσμο και είναι κοντά στο αντικείμενο. Με ασθένειες, με προβλήματα του καθενός, στον κόσμο. Δηλαδή, εδώ μιλούμε για συνδυασμό επιστημονικής έρευνας και κλινικής πρακτικής, το οποίο είναι σπουδαίο και όντως οι ιατροί και εσύ, ως βιολόγος κάνεις έρευνα, ως γιατρός κάνεις κλινική ιατρική. Με στόχο την αντιμετώπιση ορισμένων από τις βασικές διαδικασίες της γύρασης του πληθυσμού και στην ελάφρυνση ή αναβολή τυχών ασθενειών που σχετίζονται με την ηλικία, με απότερο στόχο την επέκταση της υγιούς ζωής του ανθρώπου. Ναι. Με άλλα λόγια, προσπαθούμε να προλάβουμε τις ασθένειες που φέρνει η γύρανση. Και όταν δεν έχουμε ασθένειες, τότε σημαίνει, είναι λογικό, ότι θα ζούμε περισσότερα χρόνια. Αλλά ο σκοπός δεν είναι να ζούμε περισσότερα χρόνια από μόνον του. Ο σκοπός είναι να μην έχουμε τις ασθένειες. Ποιοτικά χρόνια. Ναι. Για τρέλα σου πω, εγώ τώρα που άρχισα να μαθαίνω πρεσβειοποιία, να ανησύχησα. Θα μπορούσα να το προλάβω με κάποιον τρόπο. Γίνεται. Με ενόχλησε. Έχει ορισμένες ασκήσεις των ματιών που μπορεί να κάνει. Για την πρεσβειοποιία. Για την αποφυγή της πρεσβειοποιίας. Ναι. Πρέπει να δεις κάποιον ειδικό να σου πει ακριβώς τι ασκήσεις χρειάζονται. Το ξανακούσε αυτό και ασκήσεις. Να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν πίστευα ότι θα πάθει ένα νωρίς πρεσβειοποιία, γιατί γενικά είναι πολύ νεανικό το σώμα μου. Προχθές όταν είχαμε που έλειπες, που κάναμε την εκπομπή, γιατί είναι μηνόπαυση, που ήταν εδώ ένα ενδοκρινολόγος. Μου είπε μετά που τελείωσε η εκπομπή, γιατί πρόσφατα έκανα κάποιες ειδικές εξειδικευμένες ορμολογικές εξετάσεις, γιατί είχα νυχτερινές εφιδρώσεις και λέω μήπως θα έρθει κλιμακτήριος. Και μου είπε η ενδοκρινολόγος, γιατί δεν είχαμε βρεθεί από κοντά, μου είπε η ορμονική ηλικία των νοηθικών σου είναι των 25 ετών, ενώ είμαι 44. Με τον ίδιο τρόπο περίμενα πως και τα μπάτια μου θα ήταν πιο νεανικά. Εκακοφάνηκε μου. Είναι κάτι, είναι μια πλάνη να νομίζουμε ότι όλο μας το σώμα είναι το ίδιο και ότι γερνά το ίδιο. Έχουμε ορισμένα όργανα που γερνούν πιο αργά από άλλα. Και αυτό έχει να κάνει με το γονιδιακό μας αποτύπωμα, δεν είναι, γιατρέ. Το γονιδιακό αποτύπωμα του καθενός, τον επιδρούμε με το περιβάλλον. Αλλά μπορεί, αν κάποιος εξετάσει ειδικά, ας πούμε, παράδειγμα το σηκώτη σου, μπορεί να είναι διαφορετική χρονολογική ηλικία. Όχι, το σηκώτη μου νεαρό. Εντάξει. Και τώρα που έχω διαγνωστεί με διαβήτη τύπου Β και κάνω σωστά τη θεραπεία μου, ανανεώθηκε και το πάνκρεας μου. Άμα προσέχεις τον εαυτό σου, και τούτα νομίζω πολύ βασικά. Άρα η διατροφή είναι κλειδί. Ναι, η διατροφή και πολλά άλλα θέματα. Αλλά αρχίζοντας το πιο εύκολο είναι η διατροφή.
Και καλό θα ήταν η διατροφή να κατευθύνεται εκεί που υπάρχει πρόβλημα ή μπορεί να υπάρξει πρόβλημα. Γι' αυτό συστήνουμε κάποιος να κάνει έτσι γενικές εξετάσεις ή αναλύσεις, να δει πού είναι το πρόβλημα. Μπορεί να μην υπάρχει καθόλου πρόβλημα ή να υπάρχει πρόβλημα σε ένα σημείο μόνο στην καρδία. Και έτσι συγκεντρώνεσαι σε αυτό το σημείο. Μπορεί όμως και η υγιεινή διατροφή και η εκπαίδευση στην υγιεινή διατροφή να προλάβει ασθένειες που έχουν σχέση με την ηλικία σας. Σήμερα το πρωί διάβαζα στο διαδίκτυο για μια μελέτη, όχι επιστημονική, είναι μελέτη στατιστική, η οποία θα έχει σχέση με τη διατροφή των Κυπρίων. Είναι μια έρευνα που έχει, στατιστική έρευνα που έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει ότι σε γενικές γραμμές οι Κύπροι τρώμε υγιεινά, αλλά τρώμε μεγάλες ποσότητες. Και λέει αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει να εστιαστούμε, στο να μάθουμε, το οποίο νομίζω είναι και ψυχολογικό κομμάτι τούτο. Σίγουρα. Στο να τρώμε πιο μικρές ποσότητες. Η μεσογειακή δίαιτα είναι από τις καλύτερες δίαιτες που μπορεί να έχει ο λαός, ο μεσογειακός λαός. Βέβαια, έχω ακούσει εγώ συνεργάτες που λένε ότι έχουν προσφέρει τη μεσογειακή δίαιτα στις Ινδίες ή σε άλλους λαούς στην Κίνα και δεν ανταποκρίνεται ο οργανισμός, γιατί είναι άλλη κουλτούρα. Είναι τυχαία που στην περιοχή μας έχει αναπτυχθεί αυτή η δίαιτα. Σημαίνει ότι ταιριάζει στα γονίδια μας, ταιριάζει στα χαρακτηριστικά. Δεν ξέρω, γιατρέ, εσύ τι γνώμη έχεις. Εγώ θεωρώ ότι τα γονίδια είναι πολύ σημαντικό παράγον και το DNA μας σε πάρα πολλά πράγματα και είναι καλό να τα γνωρίζουμε κιόλας. Τα γονίδια είναι η αρχή, είναι κάτι που δεν μπορούμε να το αλλάξουμε εμείς ήδη. Το hardware μας. Ναι, αλλά μετά όπως επιδρούμε με το περιβάλλον, δηλαδή τι κάνουμε, πώς μας επηρεάζει το περιβάλλον εμάς τους ίδιους, τότε ανάλογα αλλάζουν και τα γονίδια, ο τρόπος εργασίας. Και πώς επηρεάζουμε εμείς τα γονίδια μας, δηλαδή είναι ένα θέμα που έχω πει στον δόκτωρα Γιώργο Ταντελέ, και χθες το βράδυ μου στείλε μήνυμα ότι δεν μπορεί τις μέρες που του είπα, θα του πω άλλες μέρες, να έρθει το γενετιστή από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής. Θέλω να έρθει να μας κάνει ένα εισαγωγικό μάθημα και για μας και για τους τηλεθεατές μας για το τι είναι ο γονότυπος, τι είναι ο φαινότυπος και πώς μπορούμε να αποδεχτούμε κάποια πράγματα που δεν μπορούμε να αλλάξουμε στον DNA μας, απλά πώς μπορούμε άλλα να βοηθήσουμε ώστε να μην βγουν στο φαινότυπο, να είναι μόνο στο γονότυπο. Εντάξει, τώρα φαίνονται περίεργες αυτές οι λέξεις. Όχι, θέλω να κάνουμε μάθημα για τον DNA και για να μάθω και εγώ πράγματα. Λοιπόν, ο γιατρός μας έχει ανακαλύψει και εφαρμόσει την έννοια της όρμησης στην ιατρική, το οποίο το γράφει στα αγγλικά hormesis. Είναι ελληνική λέξη. Ελληνική. Από το ορμό. Το λέει ότι είναι από το ορμό. Ναι, ναι. Το λέω εγώ. Η όρμηση προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα ορμό και έχει εφαρμόσει αυτή την έννοια στην ιατρική αντιγύρανση και προτείνεις ότι μια ελαφρά χωτική, όχι πολύ, ελαφρά χωτική, ώστε να είμαστε κινητοποιημένοι, φαντάζομαι, και ακανόνιστη ζωή, χωρίς ρουτίνα, δηλαδή αυτό που λέγανε την προηγούμενη φορά, να κάνεις αλλαγές, μπορεί να είναι ένας τρόπος για τη μείωση των επιπτώσεων των δυσλειτουργιών που σχετίζονται με την ηλικία. Α, πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ελαφρά χωτική ζωή. Και πώς το πετυχαίνουμε αυτό τώρα, σκέφτομαι το πρακτικό το κομμάτι, ελαφρά χωτική. Π.χ. ελαφρά χωτική ζωή για μένα, που πούμε την προηγούμενη φορά. Ναι. Ένε πρόσεχα την ώρα. Οπότε εκείνη τη στιγμή που ήταν να ξεκινήσω από το σπίτι μου μέχρι να έρθω στο στούντιο, εβίωνα ψηλό άγχος που την ώρα που ξεκινούσα από το σπίτι μέχρι να έρθω εγώ. Όταν νιώθεις ότι το άγχος αυτό είναι υπερβολικό, είναι τοξικό. Ναι, τότε δεν είναι καλό. Αλλά μέχρι σε ένα σημείο που να νιώθεις ότι είσαι ευχάριστα αγχωμένη. Ή αν ξέρεις, σήμερα που ξεκίνησα κανονικά στην ώρα που πρέπει να ξεκινήσω, είχα λίγη έγνοια, αλλά αρκετή για να έρθω. Όχι τόση ώστε να μου κάνει ζημιά. Λοιπόν, είναι παράλογο και αντιδιαισθητικό να πιστεύουμε ότι η φύση ή ο Θεός δημιούργησε την ανθρώπινη ζωή μόνο για να πεθάνει μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, λόγια του γιατρού αυτά. Ένα ανθρώπινο όν πρέπει να είναι σε θέση να ζήσει επαόριστο ή για να το θέσω με άλλο τρόπο, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να πεθάνει η μεσογείρανση. Αυτή είναι η φιλοσοφία ζωής σας. Ναι. Πρέπει να υπάρχει κάτι μέσα μας που μπορεί να τροποποιηθεί, που θα οδηγεί σε μια ζωή χωρίς γύρανση.
Αυτό το κάτι είναι στην πραγματικότητα εξελικτική όθηση να επιτύχουμε υψηλότερα επίπεδα πολυπλοκότητας με το γρηγορότερο δυνατό τρόπο. Θα πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος για να ενισχυθεί η διαδικασία αυτή και να επιταχύνει τη μετάβασή μας από τη διαδικασία της εξέλιξης μέσω της φυσικής επιλογής σε ένα μεταδαρβηνικό, μετανθρωπιστικό τομέα όπου η απροσδιόριστη διάρκεια ζωής είναι ο κανόνας. Δηλαδή, σοβαρά, ο γιατρός θεωρεί στόχο, ερευνητικό στόχο, πιθανό στόχο, ευκταίο αλλά και πιθανό στόχο να φτάσουμε σε μια ζωή χωρίς γύρανση. Δεν είναι μόνο πιθανός, εγώ νομίζω είναι εφικτός. Αναπόφευκτος. Α. Είτε το θέλουμε είτε όχι θα γίνει, διότι έτσι είναι οι νόμοι της φύσης. Αυτά που διέβασες τώρα μπορούμε να τα αναλύσουμε. Βασικά επειδή όταν αρχίζουμε από πολύ χαμηλά, από τη φιλοσοφία, ακόμα και θρησκεία, δημιουργείται ο άνθρωπος. Γιατρέ, να σου πω, για να είμαστε εντάξει με το πρόγραμμα, να διαβάσω στα γρήγορα την επιστολή μου, στείλε η κοπέλα και μετά να σχολιάσεις με βάση και αυτά τα... ξέρω ότι τα διάβασα και τα άφησα να κρέμονται μετέωρα, θα τα σχολιάσεις στη συνέχεια. Είναι πολύ σύντομη επιστολή. Γράφει μια κυρία. Είμαι 50, Θέκλα, σε πέτυχα τυχαία στο διαδίκτυο, τίποτα δεν είναι τυχαίο κατά τη γνώμη μου, μα ψάχνεις βρίσκεις. Είμαι 51 χρονών, πειράζει που θέλω να είμαι για πάντα νέα. Κοντά σε αυτή την ηλικία και εμμηνόπαυση. Θάνατος των δύο γονέων σε κοντινά διαστήματα. Πίεση χρόνου, εργασία, νοικοκυριό, γυναίκα, μητέρα, σύζυγος, τρία ενήλικα παιδιά. Εργάζομαι 28 συναπτά έτη, απορώ και εγώ πότε πέρασε ο καιρός. Η ψυχή και η συνείδηση όμως διαμαρτύρεται για τον τάντεμα που δεν πήρε. Εγώ πάντως την ακούω. Αυτό είναι ωραίο γιατί λέει ότι μεγαλώνοντας αυτή η κοπέλα, η οποία γεννημένη πριν 51 χρόνια, γεννήθηκε σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, στο οποίο δεν δίνονταν έμφαση στα δικαιώματα του παιδιού και στο βασικό δικαίωμα στην παιδική ηλικία. Να ζήσει μια παιδική ζωή χωρίς ιδιαίτερη πίεση και ευθύνες. Δεν επιρρύπτω ευθύνες να ξέρεις σε κανέναν. Σίγουρα η πλειοψηφία των ανθρώπων εγκλωβιζόμαστε κυρίως στον εαυτό μας και μετά με τους άλλους, όπως φυσικά και άλλοι, π.χ. σύντροφοι. Υπάρχει το οικείο που είναι οικείο, τρομάζει το ξένο. Ξέρω όμως πως το μεγάλο αφεντικό είναι το μυαλό μας. Νομίζω ότι μπήκε μες στη φιλοσοφία. Είναι κοπέλα η οποία είναι θειασότης της δικής σου φιλοσοφίας, γιατρέ. Θέκλα, πώς γίνονται, ενώ γνωρίζουμε πως το μυαλό και οι σκέψεις μας κυβερνούν, να μην μπορούμε να ξεκολλήσουμε. Επίσης, τα συναισθήματα μου είναι η αλήθεια μου, είναι φίλοι μου, δεν τα διώχνω. Τα ακούω προσεκτικά. Δεν με τρομάζω. Σε σχέση με την ηλικία, έχει να κάνει ότι θα θέλαμε καλύτερο, ποιοτικότερο παρελθόν. Γι' αυτό και μας ενοχλεί τόσο, νομίζω. Όχι βέβαια πως το σκέφτομαι ολομερής και ολονυχτής, απλώς κάνω ανασκοπήσεις. Η φίλη λέει δύο πράγματα. Απ' τη μια θέλει να μείνει για πάντα νέα, αλλά διερωτάται αν είναι κακό αυτό και αν το δικαιούται. Και απ' την άλλη, στην τελευταία φράση, στην τελευταία παράγραφο, φέρνει μέσα λίγο και την κοινωνική αφήγηση. Ότι είναι σωστό να θέλεις να είσαι για πάντα νέος. Τούτο είναι επειδή εξαρτάται από το τι πιστεύει η κοινωνία. Αρχίζοντας από τον τίτλο που λέει «Θέλω να είμαι για πάντα νέα», εδώ ήθελα να πω ότι τι σημαίνει να είμαι για πάντα νέα. Δηλαδή για πάντα, δηλαδή για 1 εκατομμύριο χρόνια. Ακριβώς. Ίσως να εννοεί για πολλά χρόνια. Όσα περισσότερα γίνεται, μάλλον έτσι το εννοεί. Αλλά πόσα περισσότερα, 5, 10, 20, είναι κάτι που δεν καθορίζεται. Δεν προσδιορίζεται, εννοεί. Και είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε. Εγώ νομίζω ότι αυτό που θέλει να πει είναι ότι θέλει να έχει τα χαρακτηριστικά της νεότητας. Όχι να είναι νέα στο πρόσωπο μόνο, αλλά να έχει τα χαρακτηριστικά της νεότητας που είναι, δηλαδή, να έχεις δύναμη να κάνεις εκείνο που θέλεις, να μπορείς να ζεις τη ζωή σου χωρίς εμπόδια. Και όταν λέω εμπόδια, εννοώ εμπόδια υγείας, όχι οικονομικά κλπ. Και να κάνεις αυτό που κάνουν οι νέοι, δηλαδή είναι ελεύθεροι να κάνουν αυτό που θέλουν χωρίς να έχουν περιορισμούς λόγω του ότι το σώμα τους είναι άρρωστο ή ελαττωμένης δραστηριότητας. Τώρα, αν εννοεί να είναι νέα στο πρόσωπο,
Είναι άλλη υποθέση. Όχι. Νομίζω η κοπέλα εννοεί να είμαι νέα στο σώμα και υγιής και να έχω αυτό. Ποιοτική ζωή από εδώ και πέρα. Ναι. Μα αυτό είναι κάτι που όλοι πρέπει να το κάνουμε. Δεν είναι κακό κάποιος να θέλει να είναι νέος με την έννοια του να είναι υγιής και να είναι δραστήριος. Βέβαια, στο τέλος έχει την εξής φράση. Λέει, σε σχέση με την ηλικία, έχει να κάνει με το ότι θα θέλαμε καλύτερο, ποιοτικότερο παρελθόν. Άρα, μέσα σε αυτή την πρόταση, νομίζω κρύβεται το εξής, ότι ίσως, δεν ξέρω, μετανιώνει για κάποια πράγματα. Ίσως θα ήθελε να κάνει κάποια πράγματα παραπάνω όταν ήταν νεότερη. Ναι. Άρα και αυτό είναι, νομίζω, μια αιτία που θέλεις να συνεχίσεις να είσαι νέος. Ναι. Το παρελθόν μας, βέβαια, επηρεάζει και το μέλλον μας και την καθημερινή μας ζωή και το μέλλον μας. Οπότε, αν η ζωή που έκανες στο παρελθόν ήταν γεμάτη βάσανα και αρρώσκες και προβλήματα, τότε αυτό θα παρουσιαστεί σαν πρόβλημα στο μέλλον, σαν πρόβλημα υγείας στο μέλλον. Οπότε, γιατρέ, θυμάμαι στην προηγούμενη συνάντηση που είχαμε, είχατε αναφερθεί στο εξής, στο ότι η ηλικία δεν είναι παρά ένας αριθμός. Ναι. Θα ήθελα να σας παρακαλώ να το εξηγήσετε άλλη μια φορά αυτό. Μου είχε μείνει στο μυαλό από την περασμένη φορά. Καλά, έχουμε τη χρονολογική ηλικία, δηλαδή πόσα χρόνια περάσαν από την ημερομηνία της γέννησής μας, και τη βιολογική ηλικία. Η βιολογική ηλικία είναι πώς αλλάζει το σώμα μας ανάλογα με την πάροδο του χρόνου. Επομένως, θα πρέπει να δίνω σημασία στην ουσία στην βιολογική ηλικία. Ναι, και είναι δύο διαφορετικά. Συνήθως, όσο περάσουν τα χρόνια, τόσο χειροτερεύει η βιολογική ηλικία. Αλλά δεν είναι κατά ανάγκη κάτι που είσαι, ας πούμε, 50 χρονών χρονολογικά και το σώμα σου θα είναι 50 χρονών χρονολογικά. Ναι. Έχει που φαίνονται. Μπορεί να είναι και μεγαλύτερο, μπορεί να είναι και μικρότερο. Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι, μπορούμε να διαχωρίσουμε τη βιολογική ηλικία. Και αυτό είναι η βιολογική ηλικία που εστιαζόμαστε εμείς με τις μελέτες μας για να τη μελετήσουμε και να την καθυστερήσουμε. Βέβαια, σίγουρα ο αριθμός, το 51 που μας λέει εδώ η κυρία, ή το 61, ή το 71, ή το 81, δεν έχει καμιά σημασία. Πολλές φορές λειτουργεί από προσανατολιστικά, διότι δεν νομίζω ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που έχει αντιληφθεί το δικό σας τρόπο σκέψης. Ναι, πρέπει να. Βασικά τι είναι, πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να προσαρμοζόμαστε σε όποιες δυσκολίες σωματικές, ψυχολογικές παρουσιάζονται μπροστά μας. Ναι. Όταν προσαρμοστούμε κατάλληλα σε αυτές τις δυσκολίες, τότε σημαίνει ότι είμαστε υγιείς και νέοι. Γιατρέ, η προσαρμοστικότητα είναι το βασικό χαρακτηριστικό της υψηλής διανοητικής νοημοσύνης. Στην ουσία, το adaptivity και το adaptiveness έχει να κάνει με το υψηλό IQ. Είμαι σίγουρη ότι έχεις υπόψη σου τα αποτελέσματα και τις μετρήσεις από την έρευνα, τη μελέτη της Βοστόνης. Ναι, ναι. Και τι έχει δείξει εκεί? Δεν έχει δείξει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν ψηλότερο δίκτυο νοημοσύνης ζούσαν περισσότερο, είχαν πιο υγιείς σχέσεις? Ναι. Ο δείχτης νοημοσύνης είναι ένας τρόπος που μπορούμε να μελετήσουμε την πολυπλοκότητα του μυαλού μας. Υπάρχει και ο δείχτης συναισθηματικής νοημοσύνης, φυσικά. Ναι. Οπότε, εφόσον ο σκοπός της ζωής, ο ανήφορος του ανθρώπου, οδηγά προς την ανώτερη νοημοσύνη. Και ενώ δεν είναι μόνο να είσαι μόνο έξυπνος, αλλά να μπορεί να καταλαβαίνεις πράγματα. Εσύ και συναισθηματικά ευθύς. Ναι, συναισθηματικά, ψυχολογικά. Τότε, όταν αυξάνεται το επίπεδο σου, αυτό που είπαμε, τότε αυξάνεται και η δυνατότητα να προσαρμόζεσαι στις διάφορες δύσκολες καταστάσεις. Όμως είναι ίδιο των ανθρώπων οι οποίοι γεννιούνται με ψηλό δείκτη νοημοσύνης και προτού ακόμα αποκτήσουν συναισθηματική νοημοσύνη προσαρμοστικότητα. Έτσι δείχνουν και άλλες μελέτες, ναι, ότι στην ουσία το IQ μετράει ικανότητα προσαρμογής. Δεν ξέρω για το IQ, διότι υπάρχουν πολλές μελέτες που το κατακρίνουν. Ναι. Ότι είναι το μόνο που δείχνει τι. Ναι, επίσης, αυτό που έδειξε η μελέτη που ανέφερα είναι ότι παίζει ρόλο η ποιότητα των σχέσεων μας, όχι η ποσότητα. Η ποιότητα των ανθρωπίνων σχέσεων, το να έχουμε ανθρώπινες σχέσεις υγιείς, μη τοξικές, θα λέγαμε. Ναι, αυτό είναι ένα μικρό παράδειγμα της όρμησης, δηλαδή να έχουμε σχέσεις με άλλα άτομα, τα οποία να μας ερεθίζουν με την έννοια του να μας ξυπνούν, να μας κάνουν να σκεφτούμαστε και να ζούμε τη ζωή μας με περισσότερο θάρρος. Και πιο πολύ νεανικότητα, ναι, ως στάσης ζωής. Ναι. A youthful way of living. Ακριβώς. Ένας νεανικός τρόπος ζωής.
Και έτσι, βασικά όταν το έχουμε αυτό, τότε προσαρμοζόμαστε και οτιδήποτε γίνει, μπορεί να πάθουμε κάτι στο σώμα μας, μπορεί να πάθουμε αρθρίτιδα που έχει σχέση με τη γύραση, όταν προσαρμοστούμε σε αυτήν την κατάσταση, τότε δεν υπάρχει λόγος να λέμε ότι είμαστε άρρωστοι. Όταν κάνουμε αυτό που θέλουμε στη ζωή μας, τότε δεν είμαστε υγιείς. Αυτό που λέτε, η ζωή συνεχίζεται, τέλος πάντων. Μάλλον κάπως έτσι είναι. Ο γιατρός όμως δεν λέει. Αλλά με θετικό τρόπο. Ναι, συνεχίζεται. Λέει η ζωή συνεχίζεται με τον τρόπο που λέει ένας ακροατής εδώ. Είναι ο φίλος μου. Σήμερα μου στέλνει. Για να ακούσουμε. Εντάξει, όμως επειδή έχω μιλήσει μαζί του, αυτός ο κύριος έχει υποφέρει από εγκεφαλικό, αλλά έχει καταφέρει μετά από rehabilitation, μετά από αποκατάσταση, να έχει αποκτήσει μέρος της κινητικότητας, το όχι ολόκληρο. Λέει, αν δεν μπορείς να δεχτείς αυτό που σου έδωσε ο χρόνος και ο Θεός, είναι αλλού το πρόβλημα. Ναι. Αυτό είναι το πιο βασικό. Δηλαδή, όχι μόνο να το δεχτείς παθητικά και να πεις αυτό είναι, δεν θα κάνω τίποτε, αλλά να προσπαθήσεις να το αντιμετωπίσεις. Είναι η νέα σου πραγματικότητα, γιατρέ. Εγώ όταν δέχτηκα τη διάγνωση με διαβήτη τύπου Β στα 42, πραγματικά περίμενα αυτή τη διάγνωση στα 60 κάτι που την είχε και η γιαγιά μου μακαρίτησα. Είπα σου την ιστορία με τη διαβήτη. Νομίζω είπες ναι. κάτι. Ναι, ναι, όταν ήταν να πάρει η μάνα μου τον πατέρα μου και πήγαν να γνωριστούν, η γιαγιά μου είπα φίτησα. Λέει τη κόρη να πάρει τούτο που είσαι μια μάνα κοντή μπαχιά με διαβήτη, να κάνει και σου μια κόρη κοντή μπαχιά με διαβήτη. Και η μάνα μου πήρε εδώ και έκανε μια κόρη κοντή μπαχιά με διαβήτη, γιατί είναι πιο κοντή από τη γιαγιά που την παφίτησα. Και φαινόταν ότι είχα τάση για διαβήτη και από τότε έκανα τεράστια παιδιά. Τα παιδιά μου ήταν 4-200, ο γιο μου κλπ. Αλλά το αντιμετώπισε. Ναι, περίμενα στα 60 κάτι όπω είχε διαγνωστική γιαγιά. Εμένα ήρθε πιο νωρί. Και ο λόγο που ήρθε πιο νωρί γιατί είναι τα εργαλεία ανείχνευση. Προβλημάτων υγείας είναι πιο ανεπτυγμένα τώρα, είναι επειδή αρρώστησα πιο νωρίς. Έπαθα σοκ. Μετά είπα, η καινούργια σου ζωή είναι η ζωή με το διαβήτη. Πρέπει να προσαρμοστείς. Τώρα πλέον είμαι κόφτη. Ναι. Πραγματικά δεν νιώθω άρρωστη. Μα αυτό είναι. Όταν ζεις τη ζωή σου όπως εσύ τη θέλεις, μέσα στα πλαίσια της... Τη σωματική σου. Πρέπει να πέσει και λίγο κάτω ο εγωισμός σου. Δηλαδή, εγώ ακούω μερικούς που λένε: μα γιατί να πίνω φάρμακα, εγώ δεν ήθελα να πίνω φάρμακα. Αν η ιατρική επιστήμη έχει ανακαλύψει ένα φάρμακο, το οποίο θα σου παρατείνει τη διάρκεια της ζωής σου και θα σου κάνει καλύτερη την ποιότητα της ζωής σου, ή μπορεί να σε θεραπεύσει κιόλας μια ασθένεια, θα το πεις γιατί έχει τη λαθασμένη πεποίθηση ότι όποιος πίνει φάρμακα είναι άρρωστος. Μα τη σήμερα ημέρα τα φάρμακα δεν είναι όλα με πολλές παρενέργειες όπως ήταν πριν. Είναι συνήθως πολύ καλά μελετημένα για την κάθε κατάσταση του ανθρώπου. Και ακόμα τώρα υπάρχει ένα νέος κλάδος ιατρικής που είναι η προσωπική ιατρική που μπορεί να μελετήσουν τα γονίδια σου με κάποιον τρόπο και να σου παράξουν φάρμακα που θα είναι κομμένα και ραμμένα για σένα. Για σένα, ειδικά για σένα. Αλλά ίσως αυτό να άρχισε να γίνεται, αλλά θα γίνει στο μέλλον. Είναι υποεξέλιξη. Μία ασθένεια και ένας ιός ο οποίος είχε καταφέρει υπό την εξέλιξη της ιατρικής να καταπολεμηθεί επαρκώς, ενώ ο ιός HIV. Δηλαδή ο κόσμος του κοινού ακόμη δεν έχει καταλάβει ότι στην ουσία η ιατρική και η φαρμακολογία έχει νικήσει τον HIV. Μα έχει νικήσει πολλά πράγματα η ιατρική. Μα και τον HIV. Ναι. Δηλαδή στη δεκαετία του 80, όταν ήμουν εγώ μαθήτρια, AIDS ίσον θάνατος. HIV ίσον AIDS, ναι. Δηλαδή το να σου μεταδοθεί ο ιός εσύ με ότι θα εμφάνιζες και το σύνδρομο ανοσολογικής, επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας και θα πέθαινες. Για να καταλάβετε, την περασμένη εβδομάδα βρήκα ένα άρθρο από την Αγγλία, αν δεν κάνω λάθος, που μας έλεγε ότι καταφέραν να θεραπεύσουν τον δεύτερο άνθρωπο στον κόσμο με AIDS. Ναι, πίστεψε το. Ναι. Τα κατάφεραν. Και πολλά άλλα. Ένα συνηθισμένο παράδειγμα είναι αυτό της πολιομιελίτιδας, που νομίζω 99,9% έχει εξαλειφθεί η πολιομιελίτιδα. Λόγω των εμβολιασμών όμως. Ναι. Λόγω της επιστημονικής, φαρμακευτικής και ιατρικής. Γιατρέ μου, εσύ, ο οποίος έχεις αυτές τις πολύ τολμηρές ιδέες, εντάξει, γιατί οι ιδέες σου είναι και τολμηρές και ανατρεπτικές. Εγώ νομίζω είναι φυσιολογικές. Για το μέσο Κυπρέο, επειδή είσαι μόνο 2 χρόνια στην Κύπρο, να είσαι με ένας ενήμερος, ο μέσος Κυπρέος είναι μίζερος και κλαίγεται. Και ο μέσος Κυπρέος θεωρεί ότι η μοίρα του είναι καταδικασμένη, ότι έφα, ότι έζησα, άπαξ και πιάσω σύνταξη, είναι τέλειωσε. Θα μπω σε μια διαδικασία γρήγορου γύρατος και θα πεθάνω. Αυτή είναι η μέση νοοτροπία.
Έχει πολλούς που είναι έτσι, αλλά δεν νομίζω οι νέοι μας να είναι έτσι. Οι νέοι μας, μιλώ τώρα για το μέσον Κυπραίο. Λοιπόν, οπότε αυτά που μας είπες και αυτά που διάβασα εγώ από τα γραπτά σου και από τις δημοσιεύσεις σου, είναι εξαιρετικά επαναστατικά για το κυπριακό τρόπο σκέψης. Και για τον ελλαδικό θα έλεγα, γιατί εγώ γνωρίζω αρκετά καλά την κυπριακή κοινωνία και καλά την ελλαδική, όχι αρκετά καλά, καλά. Βασικά ο γιατρός τι μας είπε σήμερα. Είπε μας ότι εργάζεται ερευνητικά και πιστεύει ότι μπορεί η επιστήμη στα επόμενα χρόνια να καταργήσει τα γυρατιά. Μα του είναι πολλά σπουδαία κουβέντα. Όταν το σκεφτείς όμως, είναι κάτι το λογικό. Μα δεν σου είπα ότι είναι παράλογο. Λέω σου όμως ότι αυτό που εισηγείσαι και αυτό για το οποίο εργάζεσαι και αυτό που προσπαθείς, ο μέσος Κυπρέος θα σου πει μπελός τούτος. Συγνώμη που σου το λέω. Και θα σου πει, είναι νόμος της φύσης να γεράσεις. Ακριβώς, δεν είναι νόμος της φύσης. Δεν είναι νόμος της φύσης. Εν τέλει. Τώρα να σου πω κάτι. Αυτό που λέει εγώ ότι είναι νόμος της φύσης να μην γυρνούμε. Λοιπόν, αλλά χρειάζεται εξήγηση για να το καταλάβεις. Λέει μια φίλη μου, Θέκλα μου, καλημέρα. Η ηλικία πιστεύω ότι απλά είναι ένας αριθμός. Κάποιες μέρες όμως νιώθεις την ηλικία σου, δηλαδή τη βιολογική ηλικία σου που δεν αφήνει να κάνεις πράγματα που η ψυχή σου θέλει. Όμως το γύρα σε κάνει πιο έμπειρο στη ζωή και απολαμβάνεις πράγματα με περισσότερη ζωντάνια από ότι όταν ήσουν νέος και θέλεις να ζήσεις πιο έντονα την κάθε στιγμή. Φιλιά. Αυτή η φίλη εκφράζει μια φιλοσοφική θεώρηση των γερατιών, η οποία όμως δεν τα αποκλείει τα γερατιά. Σου λέει είναι δεδομένο τα γερατιά, δεδομένο. Εσύ έρχεσαι και μας λες δεν είναι δεδομένο. Και ας σε ρωτήσω κάτι. Έχει να κάνει... Μιλούμε με όρους εδώ, τα γερατιά. Τι εννοούμε με τη λέξη τα γερατιά. Γύρανση. Γύρανση. Η γύρανση είναι ένα φαινόμενο που... Το aging, δηλαδή που συμβαίνει μέσα μας. Τα γερατιά είναι και μια... Μια κατάσταση ψυχοκοινωνικο-ιατρική που δεν είναι κατά ανάγκη το ίδιο με τη γύρανση. Okay. Τα γυρατιά είναι κάτι που σου φέρνει την αρρώστια. Όταν είσαι 90 χρονών και δεν έχεις καμιά αρρώστια, τότε δεν έχεις αυτό που λέμε γυρατιά. Έχεις γύρανση, διότι τα όργανα σου έχουν γεράσει, έχουν πάθει ζημιά με την παράδοση του χρόνου, αλλά δεν έχεις την ασθένεια των γυρατιών, δηλαδή τις χρόνιες ασθένειες που έχουμε, τότε μπορεί να πεις ότι δεν έχεις γυρατιά. Θέλεις να μας αναφέρεις λίγο τις χρόνιες ασθένειες που έχουν σχέση με τα γυρατιά, τις κύριες, τις πιο γνωστές. Αρχίζοντας την πιο κοινή είναι η αρθρίτιδα, δηλαδή η αρθρίτιδα που συνήθως... Οι τσεγγές. Οι τσεγγές, εντάξει. Στην Κυπριακή. Ναι. Μετά είναι τα καρδιακά, δηλαδή η αρτηριοσκλήρωση που είναι κάτι που γίνεται με την πάροδο του χρόνου. Μιλάς για τις αρτηρίες. Όταν λες αρτηριοσκλήρωση δεν εννοείς την άνοια. Εννοείς τις κλήσεις των αρτηριών που σχέσουν το καρδιακό. Αρτηριοσκλήρωση σημαίνει η σκλήρυση των αρτηριών οπουδήποτε στο σώμα. Και υπάρχει σχέση και με το καρδιακιακό σύστημα. Ναι, αν αυτή γίνει στον εγκέφαλο, τότε μπορεί να φέρει άνοια. Αλλά μπορεί να γίνει στην καρδία, οπότε θα έχεις καρδιακά προβλήματα, στα πόδια, με πρόβλημα να περπατάς κλπ. Μετά το άλλο κύριο είναι αυτό που γίνεται στο μυαλό. Δηλαδή με την πάροδο του χρόνου το μυαλό μας αλλάζει με κάποιον τρόπο, διότι υπόκειται σε διάφορες ζημιές και έτσι αρχίζουν τα προβλήματα μνήμης, προβλήματα σκέψης, και τα διάφορα άλλα προβλήματα που μπορεί να οδηγήσουν σε άνοια και μετά η άνοια σε άλλα. Και επίσης η αδυναμία που έχουμε στους μυς, όταν δεν ασκούμαστε με κάνουμε φυσικές ασκήσεις δηλαδή, τότε χάνουμε περίπου 1% της δύναμης μας, της μυϊκής δύναμης μας το χρόνο. Οπότε συνίσταται η άσκηση σε οποιαδήποτε ηλικία. Ναι. Ακόμα και σε μεγάλες ηλικίες, βέβαια. Φαντάζομαι. Και το καλό με την άσκηση είναι ότι έστω και κάποιος, αν δεν έχει κάνει άσκηση στη ζωή του ή αν δεν έχει κάνει για πολλά χρόνια, έρευνες δείχνουν ότι όταν αρχίζεις να κάνεις άσκηση σε οποιαδήποτε ηλικία, τότε πάλι έχεις θετικά αποτελέσματα. Μόνο καλό θα κάνει, λοιπόν, σε καμία περίπτωση κακό. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε σε μια τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε τον κύριο Λεωνίδα. Καλημέρα. Καλημέρα σας, Πέτρο. Καλημέρα, κυρία Θέκλα. Καλημέρα. Και καλημέρα, δόκτωρα Μάρη, κυρία Ζήνα. Σας συγχαίρω για το πρόγραμμά σας. Το θαυμάζω τον γιατρό και τον πιστεύω 100% σε ό,τι λέει. Διότι και εγώ είμαι 70 χρονών. Χτύπα ξύλο μέχρι τώρα δεν είχα ούτε τάπλετ ούτε τίποτε.
Δεν πάω στον γιατρό, κάνω φυσιολογική ζωή. Είμαι, κάνω ποδηλασία, γυμναστική, δεν εκάπησα ποτέ τη ζωή μου, αρκώ δεν ήρθα. Νιώθω για 20 χρονών, είμαι 71 χρονών και δεν έχω πρόβλημα τίποτε. Ο γιατρός όπως τα λέει είναι σωστά. Και είμαι και αχωρής, αλλά το άγχος μου το περιορίζω. Κοιτάζω τον Λεωνίδα, τον εαυτό μου και ύστερα να το δώσω στους άλλους το άγχος μου. Εγώ κοιτάζω τον εαυτό μου πάντοτε σε οτιδήποτε. Γι' αυτό πρέπει ο κόσμος να γυμνάζεται, να αποφεύγει τα αλκοολικά ποτά και τα τσιγάρα και οτιδήποτε και να τρώει οτιδήποτε με το μέτρο, όπως είπατε προηγουμένως με τα δέκλα μου. Όλα με το μέτρο. Εγώ τρώω 3 φορές την ημέρα με το μέτρο, σηκώνουμε πολλά 5 το πρωί, όση ώρα κάτι νύχτα. Και δεν έχω πρόβλημα τίποτε. Και δουλεύω σκληρά, μέχρι τα 71 μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εύχομαι να διατηρήσετε την νεανική στάση ζωής για πάντα. Μέσα στη θετικότητα, κύριος Λεωνίδας. Ναι, είναι πολύ, πολύ χαρακτηριστικό τούτο που πολλοί πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμα του. Μπράβο. Μπράβο. Δηλαδή, να μην λένε ότι είμαι 70 χρονών, τέλειωσα τώρα, θα αφαιθώ έτσι, να με κατασπαράξει ο χρόνος. Πρέπει να προσπαθείς να ζήσεις τη ζωή σου χωρίς να λαμβάνεις υπόψη την ηλικία, τα χρόνια της ηλικίας εννοώ. Οπότε και αυτός που μπορεί σε κάποια ηλικία νεότερη να βρέθηκε σε δύσκολη θέση για διάφορους λόγους, για διάφορες παραμέτρους, είτε από το στενό του περιβάλλον, είτε από προσωπικά προβλήματα, είτε από προβλήματα υγείας. Ακόμα και αυτός δεν σημαίνει ότι θα το βάλει κάτω. Και 30 χρονών είναι και 40 χρονών να είναι. Όσο χρόνο και να είσαι, μπορεί να υπάρχει κάποιο, να πέρασες κάποιο πρόβλημα, αλλά το ξεπερνάς και συνεχίζεις. Δεν μπορεί να πεις, επειδή έπαθα το τάδε πρόβλημα, δεν ήμουν 20 χρονών, θα τα αφήσω όλα. Όχι, θα κάνω τώρα μια μυρολατρία. Μπορεί να βρεις τρόπους να το ξεπεράσεις. Πάντα υπάρχουν τρόποι, πάντα υπάρχει μια λύση στα προβλήματα. Και είναι κάτι που λέω σε πολλούς ασθενείς που έρχονται και μου λένε έχω το τάδε πρόβλημα και είδα πολλούς γιατρούς κλπ. Πάντα υπάρχει η ελπίδα ότι κάτι θα βρεθεί. Γιατρέ, έτσι όπως το σκέφτομαι εγώ τουλάχιστον προσωπικά, αυτό που βλέπω είναι ότι η κάθε ηλικία, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, έχει τα υπέρ και τα κατά. Δηλαδή κάπου χάνεις, κάπου κερδίζεις. Αυτό που είπατε δηλαδή, ότι είσαι νέος, ναι μεν έχεις τη δυνατότητα σωματικά τουλάχιστον να κάνεις 1000 πράγματα, ναι, αλλά ίσως να μην έχει πήξει ακόμα το μυαλό σου, ναι, έχει, για να κάνεις σοφές επιλογές. Μα και τα γυρατιά, δηλαδή η πάροδος του χρόνου έχει ωφελήματα. Δηλαδή, ποια είναι αυτά? Εκτός που ότι γίνεσαι πιο σοφός, πιο καταλαβαίνεις τη ζωή καλύτερα, πολλοί, δεν λέω όλοι, αλλά πολλοί μπορεί να έχουν και την οικονομική ευχέρεια να κάνουν αυτά που θέλουν. Αν κόψει ο νους τους και που νωρίς φροντίσουν και ζουν σαν να υπάρχει αύριο, δηλαδή ακούστε με τώρα όσοι είσαστε σε ηλικία που εργάζεστε, όσοι είμαστε σε ηλικία που εργαζόμαστε, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος, όπως μας πλενημερώνει ο γιατρός, να ζήσουμε επάπειρο. Κίνδυνος. Το λέω για πλάκα, το εισαγωγικό γιατρό. Ναι. Οπότε, βάρτε μπροστά και ένα σχέδιο να το αποταμίευσεις. Βάρτε μπροστά και, βάρτε και κάνει στην άκρη, γιατί δεν είναι σίγουρο πλέον ότι να πάμε το πολύ στα 70-80 και μετά παπαλά. Μπορεί να ζήσουμε. Όταν λέμε επάπειρο, να ζήσουμε επάπειρο, δεν εννοώ να ζήσουμε για πάντα. Είναι έτσι νομίζεις. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Να πάμε στα 150 π.χ. Όχι. Επάπειρο, άπειρο σημαίνει χωρίς τέλος. Με απροσδιόριστον όριο ζωής. Δηλαδή ούτε 50, ούτε 100, ούτε 1000. Είναι ανοιχτό το όριο ζωής μέχρι ότου πεθάνουμε από κάτι άλλο. Όταν πάθουμε μια μόλυνση και πεθάνουμε, αυτό δεν έχει να κάνει με τη γύρανση. Α, κατάλαβες να μου σου λέει ο γιατρός. Δεν είναι δική μου ευθύνη η μόλυνση. Ναι, ναι. Ούτε αν πάθεις αυτοκινηστικό δυστύχημα. Δηλαδή, ο γιατρός, ρε παιδί μου, άντε, πόσο τσάς έχει να γλιτώσεις 100 χρόνια από δυστυχήματα, ναι, που γρυπτεί να άλφα. Και σε, ίσως τα 200 σου να σου τύχει και σε ένα συμβάνι, στα 300 σου, ρε παιδί μου. Έρευνες δείχνουν. Να σου τα δω και πάρω σε ένα αυτοκίνητο. Ότι αν αφαιρέσουμε αυτούς τους κινδύνους ζωής, δηλαδή τα ατυχήματα, τις ασθένειες κλπ, μπορεί να πάμε μέχρι 1000 χρόνια. Αυτό είναι μια θεωρητική έρευνα που το έκαναν με στατιστικό, μαθηματικό τρόπο. Αυτό που έχω διαβάσει πρόσφατα κάπου, που δεν είναι σε επιστημονική έρευνα, οπότε είναι αφισβητήσιμο και γι' αυτό σε ρωτώ,
Κάπου διάβαζα ότι το ανθρώπινο DNA όπως είναι σήμερα, το οποίο νομίζω ήταν από πάντα έτσι το ανθρώπινο DNA, από τα δεν έχει αλλάξει τα τελευταία εκατομμύρια χρόνια το ανθρώπινο DNA. Όπως είναι το ανθρώπινο DNA, η φυσιολογική ηλικία να ζήσουμε χωρίς προβλήματα είναι μέχρι τα 114 χρόνια. Κάτι τέτοιο. Όπως είναι σήμερα, ναι, το maximum lifespan που λένε. Είναι αυτό. 114. Εντάξει. Στόχος. Κάποιοι πήγαν μέχρι 120-122 πιο ηλικιωμένος άνθρωπος, παρόλο που αφισβητείται, αλλά τέλος πάντων 110 και ενώ είναι το maximum που μπορεί να ζήσουμε, όπως είμαστε σήμερα. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να φτάνουμε μέχρι σε εκείνον το όριο μόνο. Δεν υπάρχει φυσιολογικό. Μπορεί να συνεχίσει η ζωή μέχρι ότου κάτι άλλο μας σκοτώσει. Ή κανένας πόλεμος. Ένα μωρό μπορεί να πεθάνει από κάτι. Δεν σημαίνει ότι θα ζήσει για πάντα. Μπορεί να πεθάνει στα 3 του χρόνια ή μπορεί να πάει 50 ή οποιαδήποτε άλλη ηλικία, χωρίς να υπάρχει γύρανση που να μας σκοτώνει. Μας λέει ο παραγωγός μας ότι μια Ιαπωνέζα κατέχει το ρεκόρ της γυρότερης γυναίκας εν ζωή σήμερα και είναι 116 χρονών. Ναι, αυτή, μια ναι. Κυρία Τανάκα. Κυρία ναι. Τανάκα, κάνε Τανάκα, μας έχεις βάλει συνήθως. Οι Ιαπωνέζοι έχουν μεγάλο όριο ζωής. Τρώνε λίγο μεταξύ Ιαπωνέζοι, τρώνε μικρές ποσότητες οι Ιαπωνέζοι. Αλλά έχει και από άλλα μέρη του κόσμου που ζουν πολλά χρόνια. Και μάλιστα υπήρχε και μια Κύπρια που είναι, νομίζω, 110-112 χρονών κάπως. Και στην Ικαρία, δεν λέγαμε τις προάλλες. Ναι. Στην Ικαρία, ναι. Αυτό δείχνει ότι το ανθρώπινο σώμα μπορεί να φτάσει μέχρι σε αυτήν την ηλικία, εκτός εάν γίνουν ορισμένες άλλες διαδικασίες που ίσως να μην μπορούμε να συζητήσουμε σήμερα. Μιλάς για το αντικείμενο των ερευνών σας. Ναι, είναι παράδειγμα, λέω, όπως ο καρκίνος. Τώρα έχουμε καρκίνο στην ανθρωπότητα, ο οποίος μας επηρεάζει και δεν ζούμε πολύ, δεν ζούμε πολλά χρόνια λόγω του καρκίνου. Όταν βρεθεί κάποια θεραπεία και δεν υπάρχει καρκίνος... Ήδη έχουν αναπτυχθεί πολύ τα πράγματα στη θεραπεία του καρκίνου, γιατί ήδη έχουν γίνει νέες θεραπείες, ανοσοθεραπείες. Οι ανοσοθεραπείες και οι υπερβαρικές θεραπείες, αν δεν κάνω λάθος, που σας λένε, δεν τα ξέρω καλά. Καινούργιες θεραπείες, οι οποίες πλέον δεν περιορίζεται στη φαρέτρα της ιατρικής μόνο η χημειοθεραπεία και η ακτινοθεραπεία. Σιγά σιγά βγαίνουν και καινούργιες θεραπείες, οι οποίες ελπίζουμε πως στο μέλλον θα καταστήσουν τον καρκίνο ένα νόσημα που να μην είναι οπωσδήποτε θανατηφόρο. Ναι. Και εγώ ακόμα πάω πιο πίσω και λέω ότι, πάλι με το παράδειγμα του καρκίνου, μπορεί να βρεθεί κάτι που να μην αφήνει τον καρκίνο να αναπτυχθεί. Δηλαδή να μην υπάρχει καρκίνος. Πρόληψη για τον καρκίνο. Ναι. Αλλά μπορεί να υπάρχει. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι το οποίο έχει φιλοσοφική χρειά και κάπως θρησκευτική, θρησκευτική χρειά. Όση ώρα μιλούσαμε προηγουμένως, ήρθε στο μυαλό μου η ιστορία από την Παλαιά Διαθήκη. Του Αδάμ και της Εύας, οι οποίοι όταν έφαγαν από τον απαγορευμένο καρπό, η καταδίκη τους ήταν να πεθαίνουν. Έτσι, αν θυμάμαι καλά από την Παλαιά Διαθήκη. Περίπου έτσι, Δηλαδή, η προσπάθεια που κάνετε με τις ομάδες στις οποίες συμμετέχετε και με την έρευνα που κάνετε είναι να γλιτώσουμε τις συνέπειες του προπαρτορικού αμαρτήματος τρόπον τεινά. Αν το πάρεις έτσι, αν το βλέπεις έτσι. Δηλαδή, στην αφήγηση της Παλαιάς Διαθήκης, λέει ότι ο Θεός έφτιαξε τους ανθρώπους για να θάνατοι, δεν είναι έτσι. Ναι. Και επειδή αμάρτησαν μετά... Εντάξει, όταν το πάρεις έτσι, τότε ναι, μπορούμε να το δούμε έτσι. Στο κάτω-κάτω μας λένε ότι ο Θεός έκαμε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και κατ' ομοίωση του Θεού. Δηλαδή, ο Θεός είναι αθάνατος. Το αρχίζουμε άλλα, τι σημαίνει Θεός. Φιλοσοφικά αυτά, ναι, εντάξει, αλλά... κοίταξε, σου λέω, δεν θέλω να επεκταθούμε σε αυτό, γιατί δεν είναι θέμα ούτε της δικής σου επιστήμης, ούτε της δικής μου, είναι θέμα της θρησκεολογίας, είναι θέμα άλλων επιστήμων. Όμως, μου ήρθε αυτό το πράγμα στο μυαλό μου, ότι... Η φυσική κατάσταση του ανθρώπου, αν το πάρουμε τόσο πολλά πίσω στο προπατορικό αμάρτημα, είναι να ζει χωρίς τη γύρανση. Μπορεί να πεθαίνει λόγω άλλων αιτιών, αλλά η γύρανση είναι κάτι που έρχεται και δεν είναι ανάγκη να υπάρχει στη φύση. Μάλιστα. Έχουμε μια κυρία στη γραμμή τώρα. Κυρία Ειρήνη, καλημέρα. Καλημέρα, Θέκλα μου. Είσαι νέα? Συγχαρητήρια για το πρόγραμμα σας. Ευχαριστούμε. Πώς νιώθεις, νέα ή μεγάλη?
Εγώ έχω να σας πω ότι είμαι 82 χρονών. Ού Παναγία μου, φαίνεται πιο νεανική η φωνή σου. Είναι πιο νέα. Ακούγεται φρέσκα η φωνή σου, λέω. Καλά, ίσως η φωνή. Αλλά έχω να σας πω για τη γιαγιά μου που ζούσε στην Κρήτη, ότι πέθανε 113 ετών και κάποια εποχή την είχαμε φέρει στη Θεσσαλονίκη στο σπίτι μας για να μείνει κοντά μας. Λοιπόν, τα βράδια μας συνήθιζε ο πατέρας μας να μας βγάζει εκεί κοντά ήταν η θάλασσα, να τρώμε. Ένα βράδυ επιστρέφοντας, με τα πόδια πάντα, μου λέει, εγώ ήμουν 6 χρονών τότε, τρέχουμε με λέει. Λέω, γιαγιά μπορείς να τρέξεις, ήταν 82 χρονών και εκείνη τότε. Λέω, να τρέξουμε. Και τρέξαμε και με πέρασε. Έτρεχε εκεί μπροστά και εγώ έμεινα πίσω. Και όταν πήγα στην Κρήτη, μετά έφυγε, δεν μπορούσε να κάνει στη Θεσσαλονίκη, πήγα και την είδα, ήταν 111 τότε, και με έλεγε μαντινάδες, ήταν ψηλή, ίσια η πλάτη της. Το μόνο θυμάμαι όταν ήμασταν παιδί, ας πούμε, κοντά μας, που το βράδυ δεν έτρωγε και έπινε μόνο κάποτε κρασί βουτώντας ψωμί μέσα. Αυτά έχω να σας πω. Άρα η γιαγιά, η οποία ήταν μακρόβια, ναι, αιωνόβια, υπεραιωνόβια, ναι, υπεραιωνόβια, είχε σαν μότο της να μην ταλαιπωρείται, δηλαδή δεν της κάθισε η Θεσσαλονίκη, έφυγε, δεν έκατσε εκεί να βασανίζεται. Όχι, δεν κάθισε ναι, το λόγο. Δηλαδή πήρατε στη Θεσσαλονίκη, την πήρε η οικογένεια σας, λέει, ναι, εγώ είμαι ελεύθερη, θα πάω και στο χωριό μου, ναι, θα πάω και που ξέρω. Δεν μπορούσε, ήθελε να πάει στον τόπο της. Ακριβώς. Επίσης ότι ήταν λιτοδίαιτη. Ναι, λιγοδίαιτη, λεπτή ήταν. Λιτοδίαιτη, όταν λέμε λιτοδίαιτο, εννοούμε κάποιο ο οποίο δεν τρώει πολύ και είπατε κιόλας ότι είχε συνήθεια το βράδυ να μην τρώει. Ναι, δεν έτρωγε το βράδυ. Κάποτε ξυπνούσε και ίσως δεν ξέρω τι σκεφτόταν. Είχε μια κόρη που είχε πεθάνει, ο άνδρας της, και είχε 5. Και σκεφτόταν την θεία μου Ειρήνη, τα ορφανά. Γι' αυτό ήθελε να φύγει. Αλλά εγώ θυμάμαι, ήταν 111 χρονών που πήγα στην Κρήτη και με λέει, έλα, κάθε στα πόδια μου, και κάθισε και με έλεγε μαντινάδες. Άρα εννοείται ότι ήταν καλή και η λειτουργία του και η εγκεφαλική, ναι, της λειτουργία. Ναι, ναι, μιλούσε, ναι, 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 ναι. Σαν να ήταν 70, ας πούμε. Μάλιστα. Θα σας ρωτήσει κάτι ο γιατρός, θα πείτε κάτι. Ήθελα να πω για τις μαντινάδες ότι είναι κάτι πολύ εθαρρυντικό. Διότι ναι, αυτό, ναι, είναι μια πολύ καλή άσκηση του μυαλού και της μνήμης. Τα έκανε μόνη της. Ακριβώς. Ναι. Ήταν δημιουργική, ναι, στην... Έκανε ποιήση και τραγούδι, ναι, μαζί. Αλλά είναι όλη η οικογένειά μας εκεί. Και εσείς πώς είστε σε σχέση με τη γιαγιά? Είμαστε αγαπημένοι, αλλά... Όχι, εσείς πώς είστε, ας σας συγκρίνουμε εσάς σήμερα, που σας είπα προηγουμένως ότι... Ναι. Και είναι αλήθεια, δεν το είπα για να το... Δεν γνώριζα ποια είστε και πόσο χρόνο είστε. Σας είπα, ακούγεται η φωνή σας να ανήκει και που πες η φωνή. Ναι. Νιώθεις ναι, γερασμένη διαφορετικά. Ναι, σωστά. Αυτό σωστά θέλω να ρωτήσω. Αν ακολουθείς το πρότυπο της γιαγιάς, τον τρόπο ζωής της γιαγιάς, τον τρόπο σκέψης. Εγώ δεν τρώω. Ναι, δεν τρώω το βράδυ, δεν τρώω. Τρώω έτσι η ώρα 6, παίρνω ένα παξιμαδάκι επειδή παίρνω ένα χάπι. Και δεν έχω συνηθίσει να μην τρώω το βράδυ, δεν πεινάω. Νιώθετε νέα εσείς τώρα ή γερασμένη? Όχι, καλά νιώθω, παρόλο που είχα ταλαιπωρίες με την υγεία μου, αρκετές. Είχα αποκτήσει και διαβήτη και τώρα δεν έχω διαβήτη. Μπράβο. Άρα εσείς στην πράξη εφαρμόζετε, ναι, αυτά που έλεγε ο γιατρός μας, ναι, προηγουμένως. Ναι, 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 ναι. Και επίσης, ναι, στην Κρήτη δεν έχετε εξαιρετικά λάδια, εξαιρετικά αγνά παρθένα ελαιόλαδα και γενικά... Ναι, τρώω πάντα λάδι. Και η διατροφή στην Κρήτη και το φαγητό στην Κρήτη έχει μια άλλη, ναι, ναι, δεν ξέρω, όσες φορές πήγα απολολάθηκα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Γινό, χόρτα τρώγανε, κοκκινούς. Χόρτα, τα χόρτα τα πικρά τα τρώγανε πολύ, που είναι και θεραπευτικά. Ναι, ναι. Καλλιεργούν τα δικά τους λαχανικά. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Ναι, αυτό είναι ένα παράδειγμα ενός συνδυασμού τρόπου ζωής, δηλαδή φυσική. Να προσέχεις την φυσική άποψη του σώματος σου και την πνευματική, δηλαδή με το μυαλό, και να έχεις μια θετική ενέργεια που να σε κάνει να ξεπερνάς τα προβλήματα. Και
Αυτό νομίζω είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει πολλούς. Υπάρχει, γιατρέ, μία αντίληψη, θα το έχετε ακούσει κι εσείς φαντάζομαι, ότι που λένε ζήσε το σήμερα. Ναι. Και άσε το αύριο. Σε αυτούς τι θα μπορούσες να πεις? Γιατί δύσκολο, αυτό το ζήσε γιατί... το σήμερα, εμένα τουλάχιστον αυτό που μου κρύβει κιόλα μου καταδεικνύει είναι ότι κάνει και καταχρήση, παιδί μου. Ας ζήσουμε σήμερα, να είμαστε καλά, να φάμε, να πιούμε και βλέπουμε αύριο. Είναι μια νοοτροπία που μπορεί να την έχει κάποιος. Μπορεί να έχεις και δύο νοοτροπίες ταυτόχρονα, βασισμένες από τον Καζαντζάκη. Είναι να ζεις σαν να είναι να πεθάνεις αύριο ή να ζεις σαν να είναι να μην πεθάνεις ποτέ. Δηλαδή ταυτόχρονα μπορεί να κάνεις και τα δύο. Το ίδιο πράγμα είναι στην ουσία. Ναι, μπορεί να είναι το σαν να είναι να πεθάνεις αύριο ή σαν να μην πεθάνεις ποτέ, είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί αν ζω σαν να είναι να πεθάνω αύριο, θα τολμήσω να κάνω ό,τι γουστάρω, επειδή θα πεθάνω αύριο και δεν θα έχω συνέπειες. Αν ζω σαν να δεν θα πεθάνω ποτέ, σημαίνει θα τολμήσω να κάνω αυτό που επιθυμώ, γιατί ξέρω ότι έχω άπλετο χρόνο στη συνέχεια να το φτιάξω. Έτσι, είναι μια φιλοσοφία που νομίζω είναι χρήσιμη. Έχει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Καλημέρα σας και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να χαρείτε όμως, μην κινδυνολογείτε. Φαντάζεστε όλοι αυτοί οι καταχραστές της κοινωνίας μας, οι πολέμοι του καλού κλπ. Να ζήσουν και χίλια χρόνια, γιατί θα μας κάνουν εμάς. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα που πολλοί το έχουν αναφέρει. Για παράδειγμα, αν ο Χίτλερ, αν ζούσε χίλια χρόνια ο Χίτλερ, τι θα έκανε, και άλλοι τύρανοι κλπ. Αλλά δεν νομίζω να είναι έτσι στην πραγματικότητα, διότι τα πράγματα αλλάζουν. Όταν φύγει ένας, θα έρθει άλλος. It's in the family, spreads in the family. Τα στοιχεία της κοινωνιοπάθειας, της ψυχοπάθειας και γενικότερα της αντικοινωνικής συμπεριφοράς και της εγκληματικής συμπεριφοράς είναι στοιχεία που έχουν να κάνουν και με γενετικούς παράγοντες, αλλά πάρα πολύ και με το περιβάλλον. Διαβάζω μηνύματα. Ηλικιακά είμαι 35 στα 36. Σωματικά όμως, λόγω πολλών θεμάτων υγείας, νιώθω παππούς ώρες-ώρες. Είναι ο φίλος μας ο Νέαρχος που τον είχαμε φιλοξενήσει. Γεια σου, Νέαρχε. Καλημέρα. Ο οποίος Νέαρχος πάσχει από διάφορες ασθένειες, μια από τις οποίες είναι σύνδρομο οξείας νεφρικής ανεπάρκειας, ο οποίος κάνει. Πώς το λέμε αυτό που. Εμοκαναϊκή, αιμοκάθαρση. Ναι, κάνει αιμοκάθαρση κάθε δύο μέρες. Στη ψυχολογία μου όμως, και αυτό είναι το ατού μου, είμαι τριαντάρης. Μπράβο. Ναι, έρχεται νομίζω 25 που είσαι. Έχω το χιούμορ μου, την καλή διάθεση και δεν αφήνω την μιζέρια να με υποβάλει και να με κυριαρχήσει. Είχαμε φιλοξενήσει στην εκπομπή εδώ τον Νέαρχο, ο οποίος πραγματικά ήταν ένα παράδειγμα ζωής. Δεν πτωείται με τίποτα. Τίποτε. Αυτό κατάλαβα. Με τίποτε. Και επειδή και τον παρακολουθώ και στα. Ξέρεις να μου λέει. Τι. Είχε πάει στις πρώτες βοήθειες ένα βράδυ. Γιατί ξέρεις, είναι ασθενής υψηλού κινδύνου, στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Π.χ. τώρα με την γρήπη Α τον είχαν καραντίνα στο νοσοκομείο, είχε πνευμονία και φοβόντουσαν μήπως είναι γρήπη Α. Και μετά στείλαμε ένα μήνυμα, χαχαχαχαχα, γέλασα τους ούλους, εγώ μια χαρά έφυγε κάπου. Και λέει, έβλεπε τα βιντεάκια μας αυτά που κάνουμε το live και γελούσε. Έχει διάθεση να ζήσει ο άνθρωπος. Πρέπει να είναι ένα παράδειγμα για πολλούς άλλους. Ναι. Αυτό είναι που έλεγαμε προηγουμένως, ότι μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας, αλλά πρέπει να το ξεπεράσεις και να συνεχίσεις τη ζωή. Εγώ προσωπικά σκέφτομαι έναν έρχος που κάνει αυτή τη... Δεν ήξερα από τη λέξη, επειδή φοβούμαι. Πέτε μου τι ξανά. Και άλλο. Τι το, αιμοκάθαρση. Την αιμοκάθαρση. Ναι, φοβάμαι τη, γιατί έχουμε κληρονομικό με νεφρά και φοβάμαι να φτάσω στο σημείο. Αν φτάσω, είναι πρέπει να το αντιμετωπίσω. Shit happens. Λοιπόν, ο Νέαρχος. Σκέφτομαι, ο Νέαρχος πάει και κάθεται πάνω σε εκείνη την καρέκλα, πάνω σε εκείνη το κρεβάτι τόσες ώρες κάθε δύο μέρες. Και όμως πάει και κάμνει το. Και το έχει αποδεχτεί ως κομμάτι της ζωής του. Γιατί κάποιοι άλλοι να κλαίγονται που πρέπει να πάρουν ένα χάπι ή που πρέπει να πηγαίνουν περπάτημα μισή ώρα την πέρα ή που πρέπει να τρώνε υγιεινά. Ο φίλος μας ο Μουρτζούφλης λέει όνειρα θερινής νυχτός που θέλετε να ζήσετε για πάντα. Εντάξει, να απαντήσω. Στα όνειρα θερινής νυχτός. Απάντα, ναι. Να απαντήσω. Είναι ο κύριος με τον κεφαλικό, ο οποίος μετά από την αποκατάσταση έχει πλήρη αποκατάσταση. Ναι. Αλλά δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι, δεν έχει σημασία. Αν του πω τώρα πότε θέλεις να πεθάνεις. Θα μου πει σήμερα, θα μου πει το φυσιολογικό είναι όσο το δυνατόν μπορώ πιο αργά. Πότε είναι αυτό το πιο αργά? Επειδή δεν το καθορίζουμε πότε θα είναι το πιο αργά, ο καθένας, έστω και 100 χρονών να είναι, θέλει να ζήσει περισσότερα χρόνια, να γίνει 101, 102. Μήπως θέλει να εκφράσει την απεσιοδοξία του, δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί πάνω του αυτό, ίσως.
Έχει να κάνει με τη δική του συναισθηματική κατάσταση. Αυτά που μιλούμε σήμερα για τη γύρανση είναι κυρίως μελέτες που γίνονται. Και θα έρθει κάποια στιγμή που θα γίνουν και στην κοινωνία, αλλά δεν ήρθε ακόμα αυτή τη στιγμή. Έρχεται σιγά σιγά. Ρωτάει μια κυρία. Ναι. Απαντά σου, Πελός. Τώρα, Λαλή σου, θέλω να πεθάνω τώρα. Αγαπημένοι μας, κύριε, ξέρω την πλάκα, μαύρο χιούμορ που κάνεις, να σου μιλήσω μετά στα μηνύματα. Όλοι μας έχουμε περάσει από φάση που λέγαμε να τελειώνει το μαρτύριο και σίγουρα η σκέψη ότι δεν αξίζει η ζωή μου είναι όταν η ζωή μας έχει χαμηλή ποιότητα ζωής. Που παίζουν πάρα πολλοί παράγοντες ρόλο σε αυτό. Εγώ αυτό που βλέπω σε σένα είναι ότι κάθε φορά που στέλνεις μήνυμα ή θα είσαι αισιόδοξος ή θα είσαι απεσιόδοξος. Άρα έχεις μεταπτώσεις στη διάθεσή σου. Εμένα η γνώμη μου είναι να δεις κάποιον ψυχίατρο για να σε βοηθήσει να κάνει μια διάγνωση, να δει γιατί υπάρχει αυτή η εναλλαγή στη διάθεση. Μπορεί να είναι όταν περάσουμε μια σοβαρή ασθένεια όπως είναι ένα εγκεφαλικό, σίγουρα επηρεαζόμαστε και ψυχολογικά και μπορεί να χρειάζεσαι και αντικαταθλιπτική θεραπεία, γιατί μπορεί να έχει πέσει σε ροτονίνη σου και άλλοι νευροδεβιβαστές οι οποίοι σχετίζονται με τέτοιου συναισθήματα. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να κάνεις ενέργειες, κατάλληλες ενέργειες για να το ξεπεράσεις αυτό. Και όταν βελτιωθεί η συναισθηματική και η ψυχολογική κατάσταση, μπορεί πιο εύκολα να βελτιωθεί και η κατάσταση της σωματικής υγείας, και αυτό νομίζω είναι αποδεδειγμένο πλέον. Τώρα, μία δύσκολη ερώτηση. Καλημέρα, παρακαλώ. Παρακαλώ, πως μην ανώνυμοι, όλοι είστε ανώνυμοι. Υπάρχει evidence-based τρόπος, evidence-based, εμπειρικά τεκμηριωμένος τρόπος, ερευνητικά τεκμηριωμένος τρόπος, για να επιτευχθεί αντιγύρανση σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας ή που έχει ξεπεραστεί, αντιμετωπιστεί, τεκμηριωμένος ερευνητικά, έτσι ώστε να θεωρηθεί άπειρο το όριο ζωής? Ευχαριστώ. Είναι ερώτηση σχετικά με αυτό που είπες, γιατί ότι ακόμη δεν έχει πάει στην κοινωνία αυτό το πράγμα. Εντάξει, τεκμηριωμένος τρόπος, υπάρχουν πολλοί τρόποι να δεις αυτήν την ερώτηση. Οι έρευνες που έχουμε κάνει είναι τεκμήρια και αυτό δείχνουν, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει. Είναι θεωρητικές και βιολογικές έρευνες. Δεν έχει γίνει στην κοινωνία ακόμα. Δεν είναι μια θεραπεία που θα ξυπνήσεις έναν πρωί και να την βρεις μπροστά σου. Είναι ο τρόπος που αλλάζει η κοινωνία μας ανάλογα με την εξέλιξη του ανθρώπου και της τεχνολογίας. Άρα τις λες εσύ. Υπάρχει η επιστημονική βάση, υπάρχει, η θεωρητική βάση υπάρχει, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει. Αλλά θα γίνει στο μέλλον. Όχι ακόμη, λέει ο γιατρός, αλλά είναι κοντά. Αυτό είναι. Ακριβής απάντηση στην ακριβή ερώτηση. Ναι. Μια φίλη μας παρακολουθεί από την Αθήνα. Καλημέρα, αγαπημένη, να αντιθασεύσουμε τον εγωισμό μας, όπως είπες, και να έχουμε θάρρος, όπως είπε ο γιατρός. Όταν τα ξεχνώ αυτά τα δύο, μιζεριάζω και αρρωσταίνω. Είμαι 45 χρονών. Πιστεύω επίσης πως αν μπορούμε και έχουμε ουσιαστικές σχέσεις με άνθρωπο ή ενασχόληση, θα έχουμε πολλές στιγμές ουσιαστικής επικοινωνίας και χαράς. Αυτό σε όποια ηλικία και να είμαστε, θα έχει να μας πει πόσο γεμάτη ζωή έχουμε. Σημασία έχει όση ζωή έχουμε να είναι ουσιαστική. Ναι. Και νομίζω και ο γιατρός συμφωνεί μαζί σου. Αυτό λέω. Ναι. Είναι όρμηση αυτό το πράγμα, ναι, στην ουσία. Ναι, πρέπει είναι να... Είναι push. Πρέπει να... Επειδή ζούμε που ζούμε... Ζήστε, λέει ο γιατρός. Πρέπει να συνεχίσουμε να δημιουργούμε, να προσφέρουμε, να αλληλοεπιδρούμε με άλλους. Βασικά, εσύ και ο Μπουλαλής είναι δώστε μέσα και ζήστε ζωή σας. Ναι. Είναι το Μπουλαλής. Δώστε μέσα, ρε κομπέ. Τι το σκέφτεσαι. Δώσε μέσα. Δεν είναι να κάθεσαι να κλαίεις, να λέεις γέρασα, έχω το τάδε πρόβλημα κλπ. Πρέπει να προχωρήσεις, να κάνεις κάτι στη ζωή σου. Μια που είσαι ζωντανός, τουλάχιστον να αξιοποιήσεις τη ζωή σου και να προσφέρεις κάτι και στον εαυτό σου και στους άλλους. Με προβληματίζει το μας, γιατρέ. Για να σας πω ένα παράδειγμα. Λες να προσφέρεις, να είσαι ενεργός, να εργάζεσαι, το ακούσαμε και από πολλούς. Στην Ελλάδα συμβαίνει το εξής τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κατάστασης. Με όλη την ανεργία, με όλες τις απολύσεις κλπ. Υπάρχει κόσμος 40-50 χρονών, 60 χρονών, οι οποίοι έμειναν άνεργοι, έμειναν έτσι, στον άσο που λένε. Και πηγαίνοντας να ζητήσουν δουλειά, βρίσκουν κλειστές πόρτες. Γιατί οι περισσότεροι εργοδότες θα πούνε, τι να σε κάνω εσένα, είσαι 50 χρονών, κουβαλάς και 20-30 χρόνια εμπειρίας και μπορεί να μου κοστίζεις και 1000 ευρώ παραπάνω στο μισθολόγιο μου. Άρα, εδώ μιλάμε για
ηλικιακό ρατσισμό. Υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός, αλλά υπάρχει τρόπος να το ξεπεράσει ο καθένας. Δηλαδή, είναι η νοοτροπία. Όταν γίνεις 50 χρονών και πας να ζητήσεις μια θέση που δεν σε πιάνουν λόγω του ότι είσαι 50 χρονών, το σκέφτου κάτι άλλο. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνεις την δική σου επιχείρηση ή με κάποιον τρόπο, ανάλογα με τις δυνατότητες σου, να σκεφτείς κάτι ασυνήθιστο να κάνεις. Mm-hmm. Ωστόσο, να παραμείνεις ενεργός, εκεί καταλήγουμε. Ναι, να είσαι ενεργός, αλλά ίσως με άλλον τρόπο. Δεν είναι και πάντα να εργάζεσαι στην τράπεζα, αν πάντα να εργάζεσαι σε παντοπολείο. Τον είπε μας το που πριν ο γιατρός, στην προηγούμενη εκπομπή, ότι πρέπει να κάνετε αλλαγές. Και ρωτώσε, τι άλλες αλλαγές πρέπει να κάνουμε, π.χ. Ο καθένας με την νοοτροπία. Να σου πω μια απορία. Είμαι μια κυρία, είμαι 80 χρονών, ζω σε ένα χωρκό. Ναι. Τώρα μιλώ υποθετικά. Ζω στα Λεύκαρα, πες, ναι. Υποθετικά. Και η παρέα μου είναι οι κοπέλες που γνωρίζω που μπιτσά και κάνουμε όλες μαζί λευκαρίτικα. Και βαρύθηκα. Τι κάνω. Λέω σε ένα παράδειγμα. Στο παράδειγμα που έφερες εσύ υπάρχουν και εξηγήσεις. Δηλαδή, όταν πας στα Λεύκαρα θα δεις πολλές γυναίκες που είναι 80 χρονών και έχουν ανοίξει το δικό τους καφενείο ή το δικό τους εστιατόριο. Άρα είναι λάθος το παράδειγμα που εντάξει, γιατί στα Λεύκαρα επειδή ασχολούνται με το κέντημα που είναι πολύ λεπτό δουλειά που κρατά ενεργών τον εγκέφαλο, μπορεί να μην γυρνάνε και γρήγορα. Ναι, αλλά υπάρχει άλλος τρόπος. Ο καθένας μπορεί να σκεφτεί με τις δυνατότητες τι μπορεί να κάνει. Δεν είναι πάντα ανάγκη να κάνει το ίδιο. Να σου πω άλλο παράδειγμα. Είμαι 75 χρονών, έχω χωρίσει από τον καιρό μου 40. Τα παιδιά μου είναι μεγάλα, τα εγγόνια μου είναι μεγάλα, σπουδάζουν τα εγγόνια μου, έχουν τις δικές τους ζωές και είμαι μόνη μου σε ένα διαμέρισμα, διάριν, έχω και έναν κάτω και δεν έχω φιλίες. Τι να κάνω. Δεν έχω φιλίες γιατί κάποιοι φίλοι μου πεθάναν, άλλες φίλες μου με κάμουν παρέα γιατί θεωρούσαν ότι ανώ πιάσω τον άντρα και είμαι έναν άτομο 75 που νιώθω 95. Και θέλω να κοινωνικοποιηθώ. Τι να κάνω στην Κύπρο. Όταν υπάρχει θέληση, τότε υπάρχει και η λύση. Όταν θέλει να κοινωνικοποιηθεί. Κοινωνικοποιηθεί, ναι. Μπορεί να χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο. Σε ενημερώνω ότι η Κύπρος είναι διαφορετική κοινωνία και κουλτούρα από το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι γιατί έχοντα ζήσει για λίγο καιρό στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυτό που έχω παρατηρήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο που με χαροποιεί ιδιαίτερα είναι ότι στην κουλτούρα του λαού γενικότερα υπάρχει άποψη ότι δεν υπάρχει ηλικία στον ντύσιμο, δεν υπάρχει ηλικία στη μετακόμιση, δεν υπάρχει ηλικία στις διακοπές. Ναι. Δηλαδή, τούτον είναι mainstream way of thinking, ένας κυρίαρχος τρόπος σκέψης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία και σε άλλες χώρες. Γι' αυτό βλέπεις και τις κοπέλες που έρχονται διακοπές και είναι 80 χρόνων και φορούν το ροζ το μπλουζάκι και το κίτρινο το παντελονάκι το χοντό. Και είναι χαρούμενες και εμείς λέμε θεωρεί ότι είναι μεγάλη ηλικία και ντύθηκε με ωραία χρώματα. Άσχετο, αν η ίδια νιώθει ωραία και ευχάριστα. Είναι έτσι στην Αγγλία γιατί είναι παραπάνω κόσμος που είναι και ο νεανικός. Ναι, έτσι είναι, ναι. Αλλά στην Κύπρο άρχισε να αλλάξει το νομίζω. Δεν είναι απόλυτο. Δηλαδή, όταν υπάρχει θέληση να κάνεις κάτι, πολλές φορές δεν υπάρχει θέληση. Κάθεσαι στο διαμέρισμα, όπως είπες, και δεν κάνεις τίποτα. Αλλά όταν έχεις τη θέληση, υπάρχει και η λύση. Διαδίκτυο, μέσω του διαδικτύου μπορεί να κάνεις φιλίες και μετά να πας έξω με αυτές τις φίλες σου. Και μετά να σκέφτεσαι με τρόπο που να αξιοποιεί τη ζωή σου. Δηλαδή, τι μπορώ να κάνω εγώ, είμαι 80 χρόνια, τι μπορώ να κάνω. Μπορεί να λάβω μέρος σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, να γίνω μέλος, να γίνω πρόεδρος της οργάνωσης και να βοηθήσω. Ξέρω πολλά παραδείγματα 80-90 χρονών ανθρώπων που είναι πρόεδροι οργανώσεων. Και ας πάνε και μένει όλα, να είναι και πρόεδροι. Έχουμε το πρόβλημα στην Κύπρο, σε λαό να είμαστε πρόεδροι. Φέρνω το παράδειγμα. Εσύ ξέρεις τους πρόεδρους εσύ, εντάξει. Μπορεί να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται. Κοιτάξτε, ένα παράδειγμα ανθρώπου ο οποίος αψηφά το χρόνο, ο παπάς μου, ξαναπασούσε την προηγούμενη φορά, ο οποίος όταν αφιπηρέτησε στα 60, ήταν πάρα πολύ παραπονημένος και είπε, εγώ νιώθω 28, γιατί να αφιπηρετούμε στα 60. Και ήταν λυκειάρχης όταν αφιπηρέτησε. Ευτυχώς είχε την ενορία. Ήταν και εκπαιδευτικός και ιερέας. Ξέρεις πόσα ταξίδια πήγα στην Αφρική, στην Ευρώπη. Κάθε χρόνο πάνε ταξίδι μαζί με την ενορία. Πόσες ώρες εργάζεται στην ενορία, πόσα πράγματα κάνει. Και όταν στα 64 έκανε μια εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς που ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη η φάση του και γλίτωσε με ένα βηματοδότη, περίμεναν όλοι ότι. Θα παρέλει. Τέλειωσε. Απάρρος.
Δηλαδή μιλούμε τα καλεμίτ και είναι θέμα σκέψης. Αυτό λέω, ναι. Και πολλές φορές μου έλεγε εμένα όταν ήμουν νεότερη τον καιρό που έπασχα από κατάθλιψη και δεν δεχόμουν να κάνω θεραπεία. Γι' αυτό καταλαβαίνω τους ανθρώπους που έχουν κατάθλιψη και δεν δέχονται να κάνω θεραπεία. Θυμούμουν 30 χρόνια, μου λένε κόρη. Εγώ είμαι 56, γιατί με έκανε στα 26 του και νιώθω πιο νέος. Είμαι πιο νεανικός που σένα που σε 30. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ναι, βλέπουμε την ηλικία, η διαφορά της ηλικίας, της χρονολογικής και της βιολογικής. Και άμα μιλάς μαζί του τώρα, του παπά μου, ο οποίος είναι του 49 γεννήμα, άρα είναι να γίνει 70 τον Ιούνιο, και η φωνή του, άμα του μιλάς, πολλές φορές που μπορεί να τον έχω ανοιχτή να ακρόσει, έχουν υφίσει, μα ο παπάς σου ακούγεται 40 χρονών, ο παπάς σου ακούγεται 90 χρονών, είναι the way of thinking. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολλά βασικό τούτο. Το mentality. Πριν να πάμε σε διαφημίσεις, θα διαβάσω ένα μήνυμα το οποίο θα το απαντήσουμε μετά. Καλημέρα σας. Πώς να μην γεράσεις το σήμερα με τα τόσα που περνάμε, σαν λαός. Μόνο οι σασμένοι στην τσέπη τους τα βλέπουν ρόδινα, από έναν τριαντάρι. Μόνο τζίνοι που τα έχουν έτοιμα στη ζωή τους πιστεύω δεν γερνούν. Θα σου απαντήσουμε, φίλε, στην πορεία. Πάμε. Οι διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Να απαντήσει ο γιατρός τι γίνεται για τους τριαντάριδες οι οποίοι δυσκολεύονται οικονομικά και φοβούνται ότι με αυτόν τον τρόπο θα γεράσουν. Επιστρέψαμε στο στούντιο. Γιατρέ, τι έχεις να πεις στον νεαρό που λέει ότι είναι τριαντάρης, αλλά επειδή δεν τα έχει βρει όλα έτοιμα και επειδή υπάρχει οικονομική κρίση, νιώθει ότι θα γεράσει και νιώθει γέρος. Τι έχεις να του πεις? Ότι δεν μπορεί να εφαρμόσει, λέει, αυτά που λέμε λόγω της οικονομικής κατάστασης. Καλά, πάντα υπάρχει λύση σε κάτι. Μπορεί να μην έχει την οικονομική ευχέρεια να κάνει εκείνο που θέλει, αλλά ίσως έχει κάποια άλλη ευχέρεια που μπορεί να το βοηθήσει. Επίσης, δεν έχει σχέση η γύρανση με την οικονομική κρίση. Είναι ο τρόπος σκέψης που σκέφτεται ο καθένας που έχει πολλά προβλήματα. Θα σας πω ότι είπα εγώ στο γιατρό στο διάλειμμα ότι έχω το φόβο, σοβαρό μιλώ, έχω το φόβο μήπως αποκτήσω κάποτε πολλά χρήματα. Γιατί φοβάμαι ότι αν γίνω πλούσια, δεν θα έχω κίνητρα για να δημιουργώ. Νομίζω ότι ίσως να μπορώ να το χειριστώ, αλλά θεωρώ, και αυτό το λέω συχνά και στον άνδρα μου, θεωρώ ότι το να ξέρεις ότι πρέπει κάθε μήνα να προσπαθήσεις να δημιουργήσεις, γιατί ξέρω ποιος είναι ο φίλος που μας γράφει, είναι αυτοδημιούργητος, να προσπαθείς να κάνεις ένα καλύτερο έργο, ή να προσπαθείς να κλείσεις μια δουλειά, ή να προσπαθείς να γράψεις ένα βιβλίο στη δική μου περίπτωση. Mm-hmm. Αυτό σε κρατάει νεανικό και ζωντανό. Είναι θέμα να έχεις το σκουλούτσιν, όπως λένε. Ναι. Όταν το έχεις το σκουλούτσιν, είτε έχεις λεφτά είτε όχι, δεν έχει σημασία. Μπορεί να έχεις πολλά λεφτά, να είσαι εκατομμυριούχα και πάλι να προσπαθείς να δημιουργήσεις κάτι. Πάντως έχουν γίνει μελέτες για το φαινόμενο της τύχης, αν επηρεάζεται από την ψυχολογία, και ένας Άγγλος καθηγητής ψυχολογίας, ο οποίος ήταν ταχυδακτυλουργός, παίξε στην ιστορία, πρωτού γίνει καθηγητής ψυχολογίας, έκανε μια μεγάλη μελέτη με χιλιάδες συμμετέχοντες στο Ηνωμένο Βασίλειο και είχε καταλήξει ότι αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι τυχεροί και αυτοί οι οποίοι δεν αφήνουν καμιά αποτυχία να τους πτωήσει, είναι αυτοί που είναι όντως πετυχημένοι. Δεν είναι τύχη, είναι διότι προσπαθεί ο άλλος να κατορθώσει κάτι. Μια φίλη λέει: Good morning, συγχαρητήρια, σας παρακολουθώ σχεδόν καθημερινά. Το γύρας είναι προνόμιο, λέει η φίλη. Εξαρτάται πώς το αντιμετωπίζεις, φυσικά. Και μια άλλη φίλη ρώτησε αν υπάρχουν τα άρθρα του γιατρού κάπου να τα διαβάσει. Και ο γιατρός μας έχει δώσει μια ηλεκτρονική διεύθυνση, μας τη δείξεις, Βαγγέλη. Μια ιστοσελίδα. Είναι. Εδώ είναι που έβαλα όλες τις ιδέες, όλα τα άρθρα που έχουμε γράψει και με ορισμένες επεξηγήσεις. Είναι στα αγγλικά. Και η ιστοσελίδα είναι indispensablesoma.info. Εντάξει, The Indispensable Soma Hypothesis είναι ο τίτλος της θεωρίας. Είναι μια θεωρία, αλλά να ξέρετε ότι οι θεωρίες, μέσα από έρευνες, μέσα από δημοσιεύσεις, μέσα από peer review, μέσα από όλη αυτή την ερευνητική διαδικασία, κάποια στιγμή αποδεικνύονται. Ναι. Όλες οι έρευνες μας ήταν peer review, δηλαδή ελεγμένες από άλλους επιστήμονες.
Και έτσι είναι η επιστήμη. Mm-hmm. Βάζει μια ιδέα, οι άλλοι τη μελετούν, βασίζονται σε αυτήν την ιδέα. Μπορεί να είναι λάθος η ιδέα, αλλά την αλλοιώνεις κάπως, βασίζεται σε νέες μελέτες και έτσι προχωράει η γνώση. Άρα τα άρθρα του δόκτωρος Κυριαζή μπορείτε να τα βρείτε σε αυτήν την ιστοσελίδα, κοπέλα που ρωτάει. Πάγαμε πολλά τα μηνύματα. Ένας άλλος φίλος λέει, εγώ είμαι 55 και νιώθω 25 λόγω του τρόπου της ζωής μου. Αγάπη μου, λέει, εμείς πάντα νέοι θα μείνουμε λόγω τρέλας. Καλό πράγμα λέει τρέλα, ναι. Οπωσδήποτε πρέπει να έχεις κάποια τρέλα, διότι αν είσαι λογικός άνθρωπος σε όλα, τότε θα προχωρήσεις πάρα πολλά. Έχεις λίγο... Λίγη διαφορετικότητα, ας πούμε. Να κάνεις λίγα πράγματα διαφορετικά, όχι πάντα όπως τα θέλει η κοινωνία. Στην πεπατημένη και αυτό με παροπίδες. Γιατρέ, άλλο. Έχει κάποιες ασκήσεις του μυαλού που μπορεί να κάνουν οι άνθρωποι οι οποίοι φοβούνται και δεν θέλουν να γεράσει το μυαλό τους. Π.χ. έχω διαβάσει κάπου, δεν ξέρω αν ισχύει να μας πεις εσύ, ότι τον ασχολείσαι με το σουτόκου, που είναι ένα ιαπωνέζικο παιχνίδι, ναι, ότι μπορεί να σε βοηθήσει να προλάβεις την άνοια. Οποιαδήποτε άσκηση του μυαλού βοηθά στην... Είτε ηλεκτρονικά παιχνίδια, ναι, πάνω στο κινητό, εγώ παίζω Candy Crush. Αυτό το ξέρεις το Candy Crush. Ναι, κάτι είδα. Βοηθά το Candy Crush. Το θέμα είναι ότι βοηθά σε ένα σημείο, αλλά πρέπει να είναι διαδραστικό. Όταν είναι διαδραστικό, όπως τα online, τα βιντεοπαιχνίδια online, που λαμβάνεις μέρος εσύ ο ίδιος και έχεις αλληλοεπιδράς με άλλους παίχτες σε όλα τα μέρη του κόσμου. Αυτά πάλι έχουμε κάνει μελέτες. Πέ μου, γιατρέ μου, γιατί εγώ έχει χρόνια που το λέω ότι είναι ένας τρόπος κοινωνικοποίησης και διοχέτευσης ενέργειας και ξεδόματος στα online τηλεοπτικά παιχνίδια. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Ναι, να φέρετε τη συνεργάτη μου, την Ελισάβετ. Να φέρουμε τη δική σου, γιατί είναι άλλη που φέραμε εδώ με τη δική μα. Είπε μα ότι βλαφτήκα τα κοπελούθια και απαραιτήσουν. Εγώ διαφωνώ. Φέρτε την Ελισάβετ Κιούρτη που είναι πολύ. Πού είναι αυτή, κυρία? Στη Λευκοσία. Να σας δώσω τα... Να μου δώσω τα στοιχεία. Θα σας πει για όλα τα καλά των βίντεο παιχνιδιών. Α, μπράβο. Με θετικό τρόπο. Όπως λένε οι περισσότεροι, ότι βλάφτουν, mm-hmm, ότι πας να παίξεις βίντεο παιχνίδι, πας μετά και σκοτώνεις κλπ. Υπάρχει μια πολύ καλή... ένας πολύ καλός τρόπος για να ασκήσεις το μυαλό σου και ειδικά στη γύρανση. Να προλάβεις τα προβλήματα που έρχονται με τη γύρανση με το να παίζεις βιντεοπαιχνίδια διαδραστικά που να μοιράζεσαι τη γνώμη σου και τις ιδέες σου με άλλους και να επηρεάζεσαι από άλλους. Άρα μας λέει ο Βαγγέλης, ο παραγωγός μας, πρέπει να μάθω τη γιαγιά μου να παίζει Fortnite. Γιατί όχι! Δεν είναι αστείο, τον πολύ ήθελαν να γελάσουν, αλλά έχουμε κάνει μια προσπάθεια να δημιουργήσουμε βιντεοπαιχνίδια για πιο ηλικιωμένους. Τι θεματικές έχουν? Τι θεματικές μπορεί να έχουν τα βιντεοπαιχνίδια για... Μπορεί να είναι γρίφους, εγώ έχω δει κάποια με γρίφους. Οτιδήποτε, μπορεί να παίζεις κάτι που να αντιδράς, διότι όταν παίζεις πρώτα ασκείς τις κινήσεις σου των δαχτύλων και μετά ασκείς το μυαλό σου, μπορεί να σκεφτείς, να βρεις μια λύση και να προλάβεις τι αντίδραση θα έχει ο άλλος. Mm-hmm. Δηλαδή προλάβεις την αντίδραση του και ούτως ώστε να την αντιμετωπίσεις. Και παίζεις με άτομα της ηλικίας σου ή με άλλων ηλικίων? Έχει σχέση. Είναι ικανότητες που έχει σχέση. Άρα, γιατρέ μου, εσύ είσαι υπέρ της τεχνολογίας. Βέβαια, ναι, αυτό λέμε. Για να καταλάβεις, όταν ευκήγε ο παπάς μου, έγινε ευκήγε το iPad. Και λέει, μάμα μου, για να καταλάβεις τη διαφορά του ενός από τον άλλο, η μάνα μου φαίνεται πιο γερασμένη από τις λεγέντες. Θέλει το iPad. Δεν ήξερε καν να το πει ότι λέγεται iPad. Όταν, κυρία μου, από τη στιγμή που κρατάς το τηλεφωνάκι με τα κουμπούθια, και από τη στιγμή που αρνείσαι να μάθεις να χρησιμοποιείς τον υπολογιστή, από τη στιγμή που αρνείσαι να μπεις μέσα στη τεχνολογία, θα γεράσεις, κόρη μου. Είναι γιατρέ. Πρέπει να. Παπάς μου έχει και το iPad αυτό... και το iPhone. Είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι πρέπει να προσαρμοζόμαστε. Έμαθα ότι σχεδιάζεις τους σελίδες πρόσφατα. Δηλαδή, πολλά καλό τούτο. Μην μηνύσκετε τα μπορώ. Δεν μπορώ εγώ με τους υπολογιστές. Με υπολογιστές είναι πολύ εύκολο πράγμα. Ναι, αρχίζεις σιγά από τα πιο χαμηλά στάδια και μετά προχωρείς. Ανοίξετε Facebook, κορούδες.
Ανοίξα λογαριασμό στο Facebook. Αν θέλετε να σας κάνουμε και μάθημα διαδικτυακής literacy, γραμματισμού, διαδικτυακού γραμματισμού, πώς χρησιμοποιούμε τα κοινωνικά δίκτυα. Το Υπουργείο Ενεργασίας έχει προγράμματα για ηλικιωμένους και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Δεν είναι, ποτέ δεν είναι αργά να μάθεις τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, ποτέ δεν είναι αργά να μάθεις τη χρήση της τεχνολογίας και η τεχνολογία εμπρόοδος. Σε βοηθά στην κοινωνικοποίηση και στο να μαθαίνεις πράγματα και να επηρεάζεις εσύ άλλους. Όχι μόνο είναι τις γνώσεις που έχεις να τις κρατάς εσύ στον εαυτό σου. Πρέπει να τις μεταδώσεις. Μιλάς για την εκλαίκευση της επιστήμης και για την επικοινωνία της επιστήμης, το θέμα που είχαμε πριν λίγες ημέρες μαζί με τη δόκτωρα Κατερίνα Καωρή. Γιατρέ, τελείωσε ο χρόνος μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία εκπομπή. Ακούσαμε πολλά χρήσιμα και ελπίζω να κινητοποιήσαμε ανθρώπους να έχουν μια νεανική προσέγγιση. Την Τρίτη θα έχουμε μια ιστορία η οποία δεν θα είναι αμαρτίες γονέων παιδεύου στην τέκνα. Θα είναι αμαρτίες τέκνων παιδεύου οι γονείς. Τι έχουν μόνο τα παιδάκια και για εσύ, να μην μας παιδάκια. Κατηγορείτε ότι είμαστε μονόπαντοι. Τι φταίνε τα παιδιά, πες μου. Να μάθεις την Τρίτη. Έχουμε την πραγματική ιστορία ζωής στη βιογραφία μιας Κύπριας, η οποία πρέπει να τη δείτε την εκπομπή με οπωσδήποτε την Τρίτη, η οποία κατάφερε να ξεπεράσει πάρα πολλές αντεξότητες και τώρα αυτή τη στιγμή είναι ευτυχισμένη και το πρόβλημα της είναι τα παιδιά της θέλουν να τους ταΐζει για τους ποτίζει ενώ δεν είναι ενήλικα. Πότε κόβουμε τον οφάλιο λόρο, κλείνουμε. Μετά από εμάς η κυρία Μαρίνα Χατζικώστα με το μεσημέρι και κάτι, μετά το όλα καλά και μείνετε στο Σίγμα. Και καλό τρίμερο. Καλό τρίμερο. Γεια σας.